Είμαι καλός, αλλά δεν πληρώνομαι ποτέ. Πώς γίνεται. Είδες εδώ πέρα πόσο καιρό κάνουμε. Έχω, δεν θα πω μεγάλο ποσό. Έχω 60-65% επιτυχία στα προγνωστικά μου ή όχι. Είσαι πολύ καλός. Είμαι πολύ καλός, αλλά δεν πληρώνω. Δεν μπορώ να πω. Δεν πληρώνω. Ότι δεν είσαι. Δεν παραδέχομαι. Δεν πληρώνω. Στίγμα είσαι. Χθες μόνο Ελλάδα είχα. Δώσω ένα μπουκέτο να γίνει. Όχι, όχι, από μέσα. Το δώσω ένα πλακώνει. Και χθες μόνο Ελλάδα είχα, θα ξέρεις. Μόνο στην Ελλάδα. Τι είναι, Άσο. Άσο να κερδίσει η Ελλάδα και πάνω από 1,5 γκολ. Δηλαδή το σύνολο το γκολ, όχι η Ελλάδα. Το σύνολο, 2-1. Το γκολ το πιέσαι. 2-0. Ε? Πάνω από το γκολ το πιέσαι. Τα γκολ τα πιέσαι, αλλά δεν κέρδισε η Ελλάδα. Δεν κέρδισε η Ελλάδα. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τζάμπα πήγε και το διπλό του Ντουράντ, όλα τζάμπα. Ελλάδα πήγε. Που γίνεται κόλαση, γίνεται χαμό, εμφύλιο μέσα, Παπασταθόπουλοι, Μανολάδε. Θα τα πούμε, δεν ξέρω. Εγώ τα είδα, τα έβλεπα και live. Ναι. Στασιάδηδε έγινε μια κόλαση εκεί πέρα στην Δική. Απαράδεκτη καταρχήν η αγωνιστική εικόνα της Εθνικής. Σε δύο μάτς εντός έδρας να μην μπορείς να πάρεις μισό πόντο. Ας είναι η Ιταλία. Άντε και στη μία περίπτωση είναι η Ιταλία. Έτσι. Ναι, okay. Ιταλία είναι η Ιταλία, αλλά όπως είδες χθες, δεν είναι καμιά θέση σχέση αυτή η Ιταλία με την Ιταλία του παρελθόντος. Ήταν η χειρότερη Ιταλία των τελευταίων 30 ετών. 20-30 χρόνων είναι η χειρότερη όντως και μας πέρασε παρέλαση. Και χθες τα χρειάστηκε στο 90, κάπου και στο 89 κέρδισε. Ναι. Μην νομίζεις. Του γύρισε. 0-1. Του γύρισε. 0-2, ημίχρονο στο τελικό. Ναι. Και εντάξει, είναι απαράδεκτο όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές, κάτι χαϊδεμένα παιδάκια θα τα ονομάσω εγώ. Έτσι. Αυτούς που κάναν τις δηλώσεις τέλος πάντων ή αυτοί που δεν παίζανε στο, και ήταν στον πάγκο κτλ. Οι κακομαθημένοι των Αθηνών. Ναι. Που έχουν στήσει περίπτερο μέσα στην Εθνική και δεν λένε να αντικατασταθούν. Καταρχήν. Ας σκεφτούν ότι δεν είναι ποτέ αναντικατάστατη. Ουδείς αναντικατάστατος. Εντάξει. Ένα-ένα. Ναι. Αυτός καταρχήν είναι να πάρω τα θετικά. Δεν ξέρω αν εμένα έτσι με. Αυτός ο Κότσιρας, ποιος είναι καταρχήν, ο τραγουδιστής. Εγώ είναι τραγουδιστή, ξέρω Κότσιρα. Άλλο ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ήταν Καλούλης ο Κότσιρας. Δεν ξέρω, έτσι τον είδα εγώ. Ο Κότσιρας ήταν Καλούλης. Η δική σου ρετρέγια που μας έπρεξε χθες εδώ πέρα δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτός ο Πέλκας ο αόρατος. Πού ήταν αυτό το. Καταρχήν τον άκουσες πάνω από δύο φορές το όνομά του στο. Το είδες το μάτς. Το είδα. Όλο. Φύγαμε από εδώ, σπίτι κατευθείαν. Όλο το είδες. Ήταν καλός ο Πέλεκας, θα μου πεις. Εγώ δεν είπα. Γιατί ήταν. Πες μου, ήταν καλός. Όχι, κανένα δεν είναι. Ο αυτός, λίγο θα σου πω ποιος. Εκτός το Φορτούνι και το Ζέκα μέχρι. Ο Φορτούνι στο δεύτερο ημίχρονο, όχι στο πρώτο. Ναι. Στο δεύτερο. Ο Ζέκα που τρέχει έτσι είναι. Ναι. Και αυτός ο Κότσιρας, αυτή μου άρεσε. Δεν ξέρω, Κότσιρας εκτός αν τον είδα έτσι εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ θα πω ότι τουλάχιστον με Πέλκα Κουλούρη στην Εθνική βάλαμε και δύο γκολ. Εγώ αυτό θα πω. Ο Κουλούρης δεν ήταν τόσο ωραίο. Τι έκανε και αν σου και ωραίο έτσι ξαφνικό γύρω στο 65 εκεί. Ήταν μέσα στις φάσεις, πάλεψε το παιδί. Αλλά αυτός ο Πέλκας ο αόρατος, δεν ξέρω. Δύο φορές να το άκουσα το όνομά του. Ο Πέλκας ο αόρατος δεν γίνεται, φιλαράκι. Με 40 λεπτά που παίζει στην Εθνική συμμετοχή να σου βγάλει και μάτια. Αόρατος ήταν χθες. Αόρατος. Ενώ ο Σιώπης έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Ο Σιώπης μπήκε και τερματίστηκε αμέσως άνθρωπος. Ένα μήνα αυτό. Έξω. Τι με νοιάζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι απροπόνητος. Απροπόνητος είναι ο Σιώπης. Φυσικά. Γύρισε το πόδι του. Φυσικά. Το μυαλό του γύρισε. Λέω απροπόνητο εγώ. Κορμί. Λέω. Απροπόνητο εγώ κορμί. Πάντα δεν άντεξε ούτε 13 λεπτά. Η άποψή μου είναι και ειδικά και για το Σιώπη. Γενικά η άποψή μου, εγώ δεν θέλω παίξω στο άσυνο εθνική. Γενικά. Δεν το λέω τώρα, διαχρονικά το λέω. Πόσο κανένα εξάμεινο θα μείνει έξω. Όχι, ρε, που να φάσει τη γλώσσα. Γιατί βγήκε, κάτσε να το δούμε. Βγήκε, πότε. 25 μέρες. Μαγνητικές πρέπει να γίνει. Έκανε μαγνητική, ρε. Πότε. Σήμερα. 48 ώρες ταινί. Τι γέλιο. Μήπως αποτροπιάσει, φίλε. 25 μέρες, ρε. Μόνο. Κάπως τώρα μην πω, θα το διαβάσω. 25. Θα χάσει προετοιμασία. Τι, πότε γίνεται προετοιμασία. 14-15 πάμε σιγά σιγά. Ναι. Και 25. 12 έχουμε. 12, βάλε και 20. Ναι, αρχές Ιούλη, κάπου εκεί θα είναι. Θα ακολουθήσει. Ναι. Μέχρι τις 10 του μηνός θα είναι έτοιμος. Ναι. 10 Ιουλίου θα είναι έτοιμος. Πού να φας τη γλώσσα σου κάτι. Ναι, θα χάσει την προετοιμασία. Θα χάσει και το πρώτο ευρωπαϊκό. Ο Θεός. Πού να φας. Θεός ξέρει, μόνο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει, αλλά. Τι καλά να είναι ο άνθρωπος γερός. Ναι, βέβαια, δεν το βλέπω. Γι' αυτό λέω ότι η κάμερα χρειάζεται. Υγεία να έχει. Υγεία να έχει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα όταν πέσει η Εθνική. Δεν πρέπει να τα κάνει αυτά με τον πάτερ τον Βασίλειο. Τον πάτερ Βασίλειο μα αφόριζε. Εσένα θα αφόριζε. Θα έβγαλε το σταυρό που τον έδινε στο δόξα πατέρα. Εγώ δεν λέω τέτοια. Εγώ δεν λέω για κάτι. Κάθε τρέπεσαι. Τι χθε εδώ δημοσίω ζήτησε την αγωνιστική καταστροφή να μην του πάω. Καταστροφή αγωνιστική. Δεν είπα να πάθει κάτι κάποιο παίξει του πάνω. Μπορεί να τραυματιστούν πέντε θλάσσι να πάθουν. Όχι, όχι. Κάζα να μην πάθει.
Ναι. Φλάση. Mm. Λέω να μην βάλετε γκολ για τα επόμενα 18 χρόνια. Για τα επόμενα 18 χρόνια. Εντάξει. Ναι. Να του. Πώς τον βλέπεις, ναι, τον νεαρό. Πολύ για θάλασσα, πολύ για κολύμπη τον βλέπω. Από τον Ιντέγκε τα αγόρασε αυτά. Τα γυαλιά, από τον Ιντέγκε τα αγόρασε. Σοβαρά μιλάς. Μια χαρά στα όρια. Ναι, ρε φίλε, ένα χρόνο όταν δεν παίζει μπάλα, πρέπει να κάνει κάτι άλλο για να βγάζει λεφτά. Ναι. Ρε παιδιά, με τον Ιντέγκε έχει τώρα. Για το Σιώπη είπε, λέει, δεν θα μείνει έξω, λέει ο Σιώπης από την πρώτη. Το μάτσε ζωή του έκανε χθες. Νικό. Για τον Σιώπη. 25 το είπα. Να του. Ολλανδία θα είναι εκεί. Δεν θα. Εδώ έλα να τα πει τώρα. Ναι, αλλά ποιο το βγάζαν έξω. Υποβασταζόμενο υπάρχει φωτογραφία. Ποιο. Ρε παιδιά, μην κοιτάτε εσείς τώρα μεταξύ σας που έχετε κόντρες. Οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους. Ποιος είναι φίλοι, ποιος. Τι. Θα τον φέρω εδώ τον Σιώπη εδώ πέρα εδώ και θα τον κανονίσω. Θα σου φέρω Γιαννούλη. Ναι. Α, φέρτε τον Γιαννούλη τον πάω. Φέρτε τον γιατί μας έβλεπε κιόλας τη μάνα. Φέρτε τον Γιαννούλη τον πάω. Αν μπράβο, το είπε. Ναι. Ναι. Γιαννούλης, ναι, μαζί με τον Παναθηναϊκό, ποιος είναι, ρε, του ΠΑΟΚ που έπαιζε, Πούγκουρας. Σας βλέπαμε, λέει, τότε, λέει, ναι, το 2008-2009, δεν ξέρω εγώ, και κλαίγαμε από τα γέλια. Λέει, δεν υπήρχε. Ναι. Αυτοί μεγαλώσανε, φίλε. Καλά, λέει, εμείς μικρήναμε. Αυτοί μεγαλώσανε. Αυτοί όταν μας βλέπανε, να φανταστείς, ότι κάνανε BMX στη γειτονιά τους. Και τώρα ο ένας παίζει τον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι όμως. Έχετε γαλουχήσει γενιές. Ναι, εντάξει. Αυθόρμητα πες, αυθόρμητα. Αυθόρμητα. Έχουμε γαλουχήσει, ναι. Θα συμφωνώ για το χήσει. Γι' αυτό. Εγώ δεν λέω τέτοια. Εγώ δεν λέω τέτοια όπως βλέπεις. Αυτός. Πολλές γενναίες. Πολλές γενναίες. Πολλές γενναίες. Γενναίες 14. Γαλουχήσει όντως. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά και έχουμε να πούμε τι πράγματα. Διαδικαστικά, ε? Δεν πούμε τίποτα. Τι, έχεις τίποτα για το όμο, κανένα ριέλ. Όχι. Άντε, πορκίτο και εμάς τα μανατίδε σου κάνουν. Εσύ δεν σου κάνει το πορκίτο. Παιδιά, είχα ζήψει σήμερα. Φίλε... Σήμερα είσαι ήπια. Όχι. Δεν είπε. Όχι. Είναι συμβολικό αυτό που σου είπα. Ποιο. Τι είναι το όμο και το αριέλ. Απορριπαντικά. Άρα ξεπλένουν. Ναι. Και στην Κίνα έχει καλή αυτή, ναι, να ξέρεις. Τα πιάνω με την Τρίτη, εγώ δεν είμαι ούτε καν με τη Δεύτερη. Μετά τα 160 ανοίγεις, αλλά είσαι τετράχρονος, αλλά ανοίγεις, ναι, να ξέρεις. Έχεις καλή τελική όμως. Στην Κίνα τα 3-4 τα πιάνουν. Ποια? Τα 3-4. Τελικό σκορ. Ναι. Σίγουρα. Τα πιάνουν, Και κοκόρια βάζουν. Ποιο θα σκοτώσει το ένα το άλλο. Δεν ξέρω αν τα παίζουν τώρα, γιατί έχει αρκετά χρόνια που περάσαν. Αλλά σωστά, κάτι 7-2 τα πιάνουν. Τα 7-2. Ναι, τα 3-4 από 3-1 δεν τα πιάνουν. Αλλά να ξέρει, πρέπει να πα αυτό το προσώπο στην Κίνα για να πληρωθεί. Ναι, δεν μπορεί δηλαδή να σου κάνει μεταφορά λογαριασμού. Πρέπει να πα εκεί ονομαστικά. Δεν στο πριν 2-3 χρόνια ένα ταξίδι είχε ο Ιβάν στην Κίνα. Παιδί μου, εσύ, αν παίξει τώρα, εσύ, εγώ, ο Ζάτση. Ναι. Και ο Παπαδόπουλο, α πούμε, ξέρω εγώ. Παίξαμε, ρε παιδί μου, Άρης Ξάνθη, ξέρω εγώ, 7-2. Πληρωθήκαμε. Πρέπει να πάμε ονομαστικά. Και οι τέσσερις, βάζουνε, και οι τέσσερις να πληρώνουν. Αχά. Κατάλαβες. Δεν το ξέρετε. Βέβαια, παράλληλα με την πληρωμή, μπορείς να κάνεις και κάποιες επισκέψεις σε επιχειρηματίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στο σενικό τείχος. Να συζητήσεις κάποια πώληση ΠΑΕ, να συζητήσεις κάποια πώληση επιχείρησης. Μπάσκετ. Μπάσκετ και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Ωραία. Τι τα λες. Τι τα λέω. Να τα πάνε στα διαδικαστικά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τα του Άρη βλέπω τα ξέρεις όλα πολύ καλά. Δηλαδή το Τζαλτίδη λες, αλλά τα του Άρη τα ξέρεις καλύτερα και από τον Τζαλτίδη. Μα δεν είπα κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Λέω. Δηλαδή ποιος δεν έμεινε εντυπωσιασμένος και ποιος δεν μπορεί να θυμάται το τεράστιο αυτό σκορ που έκανε ο Άρης την τελευταία αγωνιστική. Δίδαξε ποδόσφαιρο για Ξάνθη 7-2. Είναι το σκορ όλου του πρωταθλήματος. Ναι. Δηλαδή, πώς έμεινε ο ΠΑΟΚ αίτητος, παιδί μου, και έχουμε να το λέμε. Ναι. Πήραμε double αίτητο στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και 54 πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Ο μόνος ο ΠΑΟΚ αίτητος. 54 είναι όλα. 54 είναι τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Κατσέχασε ο Ίβιτς για να είστε μόνοι εσείς. Καλά έκανε ο Βλάνταν. Παιχταράς. Βέβαια. Πολύ φοβερός. Ναι. Το σούταρο, Ιβάν. Τι? Το σούταρε, λέω. Το σούταρε, τι θα πει το σούταρε. Το σούταρε. Πήρε κύπελο άνθρωπος και έφυγε να πούμε. Έφυγε τροπέο. Με ψηλά το κεφάλι, γνωρίζει πάρα πολύ. Πήγανε, αν θυμάμαι καλά, πήγαν να επέμβουν στο έργο του. Γι' αυτό κάτι τέτοιο έχει γίνει. Δεν γίνονται. Αυτά γίνονται. Σε κάποια υπόγεια εκεί πέρα. Στα υπόγεια. Στον ΠΑΟΚ που να γίνονται τέτοιο, όχι. Είναι η Λίβερπουλ, ο ΠΑΟΚ και η Μπαρτσελόνα είναι. Κοίταξε λίγο. Όταν γίνονται τέτοιε καταστάσει. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε εμεί. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Η συγκεκριμένη ομάδα που τα κάνει να κατακτήσει πρωτάθλημα.
Ούτε να κατακτήσει. Πριν τρία χρόνια έγινε αυτό. Πότε έφυγε ο Ίβιτς. Πότε έφυγε ο Ίβιτς. Του πρώτου. Χρόνο είναι ο. Στο Βόλο δεν ήταν ο Ίβιτς που πήρε το κύπελο. Τρία χρόνια πέφυγε. Τι, τώρα λέω ότι έγιναν. Το γκολ του Ερίκε. Του Ερίκε, το κανονικό αυτό εκείνο. Ήταν λίγο offside. Όχι, όχι, κανονικό ήταν. Λίγο... Όχι, κανονικό ήταν, τον κάλυπτε. Όχι, δεν είναι. Εγώ όλο τον κάλυπτε. Να τα λέμε όλα. Ήταν λίγο offside. Μα εγώ το λέω, ήταν κανονικό. Αλλά. Ναι. Να ήταν και... τα λέμε όλα. Ήταν και πέναλτι. Πριν γίνει, παιδιά, το offside. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Ναι, ναι. Υπάρχει πέναλτι. Ναι, και αποβολή. Δεν είναι. Εγώ λέω να μην αποβολή, αλλά πέναλτι. Ωραία, εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε, το έχουμε πει 1500 φορέ. Λοιπόν, ξεκινάμε με Πορκίτο. Πάμε για Πορκίτο. Πορκίτο, εσύ τι είμαστε δικά σου. Να έκανα σουβλάκι τώρα, έκανα σουτζουκά. Έχω μια πίνα. Αλήθεια και εγώ πίνα να χαλαρώσω. Ναι, είχα πολύ καιρό να σου έφαγα μεσημέρι. Και ήθελα να πιω έτσι λίγο κάτι τρουσιστικό. Δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Τι, και είναι. Θα το δούμε στο διάλειμμα. Ε? Και, ναι, παίρνουμε, ρε, ό,τι γουστάρει, ό,τι θες. Και έτσι λίγο να ψηρώ. Είχα μια υπερένταση σήμερα και με τη δουλειά δύσκολη μέρα και με τα οικογενειακά μου και με αυτά με τις θέλες. Εντάξει, εντάξει. Καλοκαίρι, έτσι χτύπησα μια βοτκίτσα γιατί το καλοκαίρι. Και στάνια. Το καλοκαίρι τα πίνω άσπρα ποτά. Ναι. Τα κόβω δηλαδή ουίσκι, ακουνιά και τζάκ κτλ. Το καλοκαίρι είναι για άσπρο, το ξέρω μέχρι και. Τζινάκι, βοτκίτσα. Τζινάκι που δεν παχαίνει. Κανα ουζάκι, κανα τσιμπουράκι. Ναι, άσπρα ποτά δεν παχαίνουν. Ναι. Με λεμοναδίτσα. Ναι. Και λεμονάκι μέσα από όλα. Κατάλαβε. Λεμονάκι αυτά για την πίεση. Αυτά δεν κάνουν το πορκίτο. Για την πίεση δεν κάνουν τα τέτοια. Έλα, βρε, παίξε μπάλα, να μην φοβάσαι. Για τα λεμόνια για την πίεση. Και τι, σε ρίχνουν λίγο την πίεση του λεμόνια. Και τι έγινε. Υπόταση είναι. Άντε, ρε, παίξε μπάλα. Υπόταση. Θα φάσει απιτόγιο θα είναι. Άμπρα. Μια χαρά. Και τριγλικερίδια και χολυστερίνη 450. Παίρνει ένα χάπι και σε εντάξει. Πάρε ένα χάπι 2 κιλά. Όχι, ρε, δεκαράκι ψηλό. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Κύριε Τρέγια, έχει το Πορκίτο και ο κόσμος μας ακούει. Έτσι. Δεν τον είπαμε ούτε καλησπέρα. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ντόπια κρεατικά, τι εννοείς από το εδώ, από το ελληνικά. Ελληνικά. Ελληνικά, ντόπια. Λέμε. Ναι, και εγώ ρε φίλε δεν παίρνω άλλα κρέατα, δεν γουστάρω. Δηλαδή Γερμανία, Ολλανδία δεν τα εμπιστεύω. Μακριά, τίποτα από Γερμανία. Ελληνικό, σαν το ελληνικό δεν υπάρχει. Ούτε τον υδρότα μας. Έτσι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Οικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην Δικητηρίου. Και delivery στο 2310-520-555, κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας από το κινητό σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Marmita, με σέρβις ηλεκτρονικό, έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, παιδιά, προσέξτε, ενισχυμένο καύσιμο βάζετε στο ρεζερουάρ σας στην τιμή του απλού. Και όχι μια φορά. Καθημερινά. Κάθε μέρα ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά. Πού? Πού το βρίσκουμε αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 δυτικά. Στη Νεάπολη, γιατί στη Δύση είναι πάντα αλλιώς, να το ξέρετε. Επαναλαμβάνω, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεώρων, Ισαάκ Τεκλικίδης, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Ορμάτε. Επίσης, στο πρατήριο, αλλάζετε τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Το συγκεκριμένο πρατήριο σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας που κάνετε. Με μεγάλη συνέπεια πάντα, έτσι. Ανδρέα Παπανδρέου, είπαμε 2.25. Η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον φίλο μας τον Ισαάκ. 2310-611-256. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούτε. Ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στο κεφυράκι των Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. Η φίλη μας η Πόπη, η οποία με τα χρυσά χεράκια της πραγματικά κάνει μαγικά και σας κάνει κουκλάκια και εσάς και τη σύζυγο, αλλά και τα παιδάκια σας μόνο με 5 ευρώ
το άτομο. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνείτε 23 16 16 9 9 9 και ανανεώνεστε οικονομικά, επαναλαμβάνω, 23 10 6 16 9 9 και 9. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε τα θεματάκια μας, φυσικά και την εθνική αλλά και για Τρεμπέλ, το... Τρεμπέλ έχω, Τρεμπέλ, Άντερλεχτ. Και Άρη και για ΠΑΟΚ. Αντριέν Τρεμπέλ, 28χρονος κεντρικός μέσος της Άντερλεχτ, χτυπάει ο ΠΑΟΚ. Τρεμπέλ. Τρεμπέλ. Τραμπολινέλ. Θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο και όχι παίκτες που έχουν ένα χρόνο να παίξουν. Αυτός πώς έγινε να παίξει. Εντάξει, αυτός παίζει. Αυτός παίζει. 30 συμμετοχές, 4 γκολ. Άντερλεχτ. 4 γκολ και 4 ασίστ. 30 συμμετοχές, 4 γκολ, 4 ασίστ. Κεντρικός μέσος σου λέω, ρε φίλε. Α, μέσος. Δηλαδή, οχταράκι. Εντάξει, οχταράκι. Αν 4 ο Ιντέγε πόσα γκολ. Είναι μέσος, είναι ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε που είναι επιθετικός, πόσα έβαλε, ρε. Πόσο στον Ολυμπιακό 25. Αμά. Τι άμα. Δεν πάμε καλά. Πριν 3 χρόνια. Ναι. Τώρα που έπαιζε στην Κίνα, στην Ουρουγουάη, που έπαιζε στο Βιετνάμ, που έπαιζε. 4. 4 γκολ. Ναι. Εγώ βλέπω ότι έχει καμιά 37 συμμετοχές τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Στην Κουκουρόκου τη Τσινάουα που έπεσε. Εγώ βλέπω ότι ασχολείσαι με τον Άρη πάλι. Και όχι καλά, με τον να μην πούμε τον κόσμο. Να πεις. Να μην πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ποιο αν ντρέπεστε. Πες για τον Τρεμπέλ πρώτα που μα έχει πει με τον Τρεμπέλ. Αν ντρέπεστε. Γιατί. Μήπως ξέρεις που τερμάτισε η Άντερ. Γιατί στο όλα ΠΑΟΚ 5-7 που ακούγεται η εκπομπή. Στο πολύ πάω. Διαφορετικά τα λέει ναι. Ο Βαθύλακο με τον. Το άλλο είναι σοβαρό παιδί. Άλλο είναι φιλάστρο. Ο άλλο πρέπει να κάνει με δύο πυρσού στα αυτιά κίτρινου εκπομπή αναμένου. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε ναι, και ναι. Για Άρη και για ΠΑΟΚ και Εθνική. Ναι, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Αντριέν Τρεμπέλ. Τρεμπέλ. 28χρονος κεντρικός μέσος της Άντερλεχτ. Το βλέπω από φάτσα, άμπαλος είναι. Να ξέρεις. Δεν μας νοιάζει από φάτσα. Δεν μας νοιάζει φάτσα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Ιωάννη Ζάτση, στην ύψη του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10 όπως όλο το καλοκαιράκι θα πάμε. 8 με 10 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, όχι Δευτέρα και Παρασκευή, Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, 8 με 10. Να ξεκινήσω μια που χθες είχαμε με Εθνική. Ακούς, να πούμε ότι οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Ανοιχτές, όποιος θέλει αυτά που λέμε να. Οι εκπομπές είναι πλέον χαλαρές. Έτσι. Θα έχουμε προετοιμασίες ομάδων σιγά σιγά. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για έλαση ή φύγεση. Με αυτά θα σχολιάσουμε. Έχουμε αλλά... κάποιες ειδησούλες, αλλά νομίζω θέλουμε καλύτερα να ξεκινήσουμε με Εθνική, λέω εγώ. Τα δικά σας θεματάκια, τις δικές σας απόψεις. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, όποιος φίλος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, τηλεφωνικός. Μηνυματικά, κληρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, το θέμα που θέλετε να συζητήσουμε και στείλτε το στο 54, 5, 20, 6. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό, τώρα το είδα, από το γκρουπάκι του El Sombrero, που το θεωρώ ένα από τα καλύτερα στο Facebook. Άκου τι λέει. Θα σου πω μετά ποιος το λέει, το γράφει στο τέλος. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αναλάβω εθνική ομάδα. Όταν ανέλαβα την Εθνική Ελλάδος, σκέφτηκα ότι σε 2 μέρες θα είχα τελειώσει. Άλλωστε, είχα απολυθεί 3 φορές στην Ελλάδα. Μετά από ένα μήνα όμως, κατάλαβα ότι με την Εθνική τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι παίκτες πίστευαν σε μένα και εγώ έπρεπε να τους πείσω ότι αυτό που χρειάζεται είναι σκληρή δουλειά. Και ξέρεις, άκουρε, εδώ είναι το ωραίο. Και ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει για πολλούς παίκτες ένας αντίπαλος. Ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος, πες χωρίς να δεις. Για. Λέει, και ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει για πολλούς παίκτες ένας αντίπαλος. Ένας προπονητής μιλάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το άκουσα από την αρχή. Λοιπόν, κάτι άκουσα, ναι. Ναι. Ναι, και ξέρεις ότι στην Ελλάδα για πολλούς παίκτες υπάρχει ένας αντίπαλος. Ποιος είναι αυτός? Τα μπουζούκια. Λείπουν τα σύγχρονα γήπεδα, αλλά και ο σωστός επαγγελματισμός. Και ο κακός σε αυτούς. Ναι. Ο κακός σε αυτός είναι. Φυσικό επακόλουθο. Λείπουν τα σύγχρονα γήπεδα αλλά και ο σωστός επαγγελματισμός. Παίκτες, παράγοντες, ζούμε σε μια εποχή που ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ο συνδυασμός του με την επιστημονική προπόνηση. Ποιος θα είπε αυτά? Φερνάντο Σάντος. Δεν είχε άδικο. Όπως και για να το φτάσουμε λίγο από αυτό που είπες και εσύ, όπως δεν είχε άδικο και ο Παπασταθόπουλος ότι αυτή η εθνική φυσικά δεν αξίζει να πάει. Στο Euro, αυτό το συνοθήλευμα. Ποιος το λέει αυτό? Παπασταθόπουλος είπε. Χθες με το που τελείωσε. Ναι. Λέει, αναλαμβάνω εγώ, δεν άκουσα. Γι' αυτό σου λέω το είδα εγώ. Ναι. Εσύ προφανώς ξέρω τι έκανα. Άκουσα. Ναι, τις δηλώσεις του τις άκουσα. Λέει ότι αναλαμβάνω εγώ, λέει από τους παίκτες και σαν αρχηγός, αλλά εγώ αναλαμβάνω, λέει, τη σημερινή ήττα. Αυτό όταν λέει να αναλαμβάνω την ήττα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή θα του κόψει κανένα πρόστιμο ή θα τον βάλουν φυλακή.
Εγώ να κάνω μια ερώτηση στον Παπασταθόπουλο, ναι, και στον κάθε Παπασταθόπουλο και στον Πανολάκη και στον Τωροσίδη. Και λέει, για να ολοκληρώσω, ναι, και να κάνει, λέει ότι με τέτοιες εμφανίσεις και γενικά κάπως έτσι το είπε, ότι δεν αξίζουμε, συμφωνώ απόλυτα, δεν αξίζουμε να είμαστε στο Euro. Αυτά είπε και αναλαμβάνω, πέντε φορές το είπα, αναλαμβάνω την ήττα. Πέντε φορές το μέτρησα. Μέσα σε τρία λεπτά, τέσσερα, ναι, που μίλησε, πέντε φορές, ναι, είπα αναλαμβάνω. Καταρχήν έχουν δοθεί τα τέσσερα πρώτα μάτς από μία σειρά αγώνων, νομίζω είναι 10. Ναι, αλλά 6 είναι. Από μία σειρά... Το ένα είναι μέσα στην Ιταλία. Πέντε νίκες θέλουμε. Από μία σειρά αγώνων, οι οποίοι έχουμε άλλαξη μάτς να δώσουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. 5 Σεπτεμβρίου θα τελειώσει. Με τη Φιλανδία, οκ. Okay. Ναι. Μόνο διπλό θέλουμε. Είναι, φίλε, εγώ λέω θεωρητικά. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε χαζοί. Φυσικά και γνωρίζουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα έως ακατόρθωτα. Αλλά μαθηματικά δεν μπορείς να το πεις. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει. Φυσικά, εφόσον έχει 9 αυτός που προκρίνεται και εσύ έχεις 4 και παίζεις με μένα. Ναι, μπράβο. Η εικόνα. Πώς έκανες δύο ήττες τώρα, που, ναι, να κάνεις δύο νίκες εκτός, το αποκλείς. Όχι, άμα κερδίσουμε εδώ, τη Φιλανδία. Εδώ ρε φίλε, είναι οι Φερόες, ναι, με αυτό που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, την επόμενη μόλις έφυγε από την Εθνική, με το Ρανιέρι, μας κέρδισαν μέσα έξω. Ναι. Οι Νήσοι Φερόες. Και να σου πω και κάτι. Δεν πέρασαν όμως οι Νήσοι, μας δεν κέρδισαν εμάς. Δεν έχει σημασία, μας κέρδισαν. Ναι, δεν πέρασαν. Ωραία, ας το πω αλλιώς. Ναι. Το 2004 η Εθνική Ελλάδος πήρε το Euro. Ναι, αυτό είναι άλλο. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είχε ποιότητα. Τότε η Εθνική είχε παίκτες με ποιότητα. Προσγειωνόμαστε. Ερχόμαστε, ναι, στην καθημερινότητα, ερχόμαστε στην πραγματικότητα. Τι γίνεται. Βγαίνει ο Παπασταθόπουλος και ο κάθε Παπασταθόπουλος. Ωραία. Και κράζουν τον προπονητή. Φωτογραφίζουν, δεν ξέρω, δεν είπε για τον προπονητή. Φωτογραφίζουν τον προπονητή. Είναι, εσύ τον έκραξες, είναι, εσύ. Είναι, εγώ τον έκραξα γιατί, εσύ τον γιατί εγώ δικαιολογημένα τον έκραξα. Εγώ δεν τον έκραξα όμως. Εγώ τον έκραξα δικαιολογημένα, ναι, γιατί μου αρέσει πάντα να τεκμηριώνω. Τα λεγόμενά μου και την άποψή μου. Σωστό, και εγώ. Διότι ιστορικά, αν κάνετε μία αναδρομή προς τα πίσω, ναι, και δείτε τον πρωταθλητή Ελλάδος, τον ταμπλούχο Ελλάδος, πόσους παίκτες έχει, 11 τους στην Εθνική Ελλάδος, με όσους προπονητές και πέρασανε, θα μείνετε έκπληκτοι, διότι στο μάτς Ελλάδα-Ιταλία δεν υπήρξε ούτε ένας 11 τους παίκτης του ταμπλούχου και αίτητου στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον έκραξα. Δηλαδή, ο Πέλκας δεν χωρούσε. Ο Πασχαλάκης δεν χωρούσε. Ο Πέλκας έπαιξε χθες, ήταν αόρατη. Άλλο λέω. Ναι. Άλλο λέω. Ποιοι ήταν ορατοί δηλαδή. Άμα θες να το πάμε από αυτήν για να κάνουμε συζήτηση. Ποιοι ήταν ορατοί, ήταν ο Σιώβας, κανένας, ας πούμε. Κανένας δεν ήταν. Σου είπα. Ποιος ήταν ο Παπασταθόπουλος. Ήταν ο Μανολάς της προάλλες. Όλοι άμυνα καταρχήν ήταν για γέλια και για κλάμα. Ναι, ρε φίλε, να σου πω και κάτι. Και ποιο ήταν ο τερματοφύλακας. Μπάρκας και Βλαχοδήμος. Είναι δηλαδή. Ο Μπάρκας ήταν καλός ο προηγούμενος. Μπάρκας μετά το 0-3, ναι, ήταν, ναι, πολύ καλός. Άλλα 3-4 έβγαλε. Μετά το 0-3, επαναλαμβάνω, ήταν, ναι, πολύ καλός. Εγώ, ναι, θα σου πω από το Open, ποιος έκανε περιγραφή. Ούτε τους ξέρω τα ονόματα. Ο χθες ο Νικολαίδης ήταν. Νικολακόπουλος, πώς το λένε αυτό. Με τον Νικολαίδη μαζί. Ρε περιγραφή ποιος έκανε. Δεν τους ξέρω τα ονόματα. Ωραία. Ούτε με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το τηλεοπτικό σκουπίδι, έτσι, ναι, τον ονομάζω εγώ. Τι είπε. Στο 2-3 που κάνει το 86 ο Μήτρογλου με ένα, ο Φορτούνης με ένα φοβερό γκολ. Σλάλομ. Ναι. Τι είπε. Αντί να πανηγυρίσει και να πει νέες ελπίδες γιατί, ναι, έχει 4 λεπτά και άλλα 5 και άλλα 5 σκαδιστεί σε 9. Ναι, τι είπε, δεν το πιάσα εκεί. Γυρνάει και λέει, τι να το κάνεις τώρα, λέει, είναι δώρον άδωρον το 2-3. Εντάξει. Και όλη τη διάρκεια του μάτς, μία σκούπιδο προπαγάνδα από αυτόν εδώ τον άνθρωπο, ο οποίον εγώ τον θεωρώ υποκινούμενο, κατά του Άγγελου Αναστασιάδη. Θέλετε, δεν θέλετε. Τι να κάνουμε, και εγώ μπορεί να μην γουστάρω, αλλά είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Ωραία. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και σήμερα βλέπω άλλη μία επίθεση σε μεσημεριανή εκπομπή άλλου ραδιοφωνικού σταθμού, κατά του Άγγελου Αναστασιάδη με ανίποτους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή βλέπω μια ενορχιστρωμένη επίθεση κατά του Άγγελου Αναστασιάδη, ναι, από όλο τον ελληνικό χώρο. Ωραία, μπορεί να έχει τα κολλήματά του, μπορεί να έχει τη στραβωμάρα του, έτσι, μπορεί να έχει τα προπονητικά του λάθη. Ο Ρανιέρη δεν τα είχε, ο Σκίμπε δεν τα είχε, όλοι έχουν. Ο Μαρκαριάν δεν τα είχε, όλοι. Συγγνώμη, αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι.
κλείσε με αυτό για να, για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Αλλού θέλω να καταλήξω. Είδες εσύ ποτέ μία ενεργιστρωμένη επίθεση κατά του, κατά του ομοσπονδιακού προπονητή? Εγώ θα σου πω του Σκίμπε, του Μαρκαριάν, του... ποιος ήταν πριν? Ξένη. Του Ρανιέρη, ναι. Ξένοι αυτοί. Ναι. Είδες ποτέ? Όχι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Φίλοι. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άγγελος Ασιάδης ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ, κατέκτησε τίτλους και σαν παίκτης του ΠΑΟΚ και σαν προπονητής. Και το άλλο το πρόβλημα είναι ότι στην ΕΠΟ, στο θόκο της ΕΠΟ είναι ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος ήταν επιλογή του Ιωάννη Σαββίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γι' αυτό πολεμάει την εθνική. Και να σου πω κάτι, ρε Παπασταθόπουλε. Αυτό που βγαίνεις και φωτογραφίζεις ότι η εθνική δεν μπορεί να πάει έτσι πουθενά και αποκλειστεί. Εσείς θέτε. Ο Άγγελος μπορεί να κάνει λάθος. Έτσι, ο Αναστασιάδης. Και εγώ σου λέω μαζί σου, κάνει λαθασμένες επιλογές. Εσείς παίζετε όμως στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ ο Μανολάς που σας κάνανε ρόμπες αγωνιστικά, αγωνιστικά. Θέλατε δραμαμίνες από τη ζαλούρα που φάγατε από τις τρίπλες, από τους Αρμένιους και τους Ιταλούς. Σας κάνανε κουδούνια. Και κάνω εγώ το εξής ερώτημα τώρα, ο Τάσος ο Τρέγιας. Ρωτάει, κύριε Παπασταθόπουλε και κύριε Μανολά, στις ομάδες που παίζετε, στη Γερμανία που έπαιζε, Παπασταθόπουλε, ένα από τα καλύτερα παγκόσμια πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Γερμανία. Γερμανία. Διαφωνώ. Μπουντεσλίγκα, ρε φίλε, ναι. Τι λες τώρα. Διαφωνώ. Εντάξει, okay. Αγγλία. Στην Αγγλία παίζει. Όταν... Ιταλία, Ρώμα, δεν έπαιζε ο άλλος. Παίζει ακόμα. Ναι. Αν είχατε τέτοια απόδοση και τρώγατε τέτοια γκολ εξαιτίας σας, θα σας δίναν τα συμβόλαια που σας δίνουν οι ομάδες σας? Εγώ λέω όχι. Ο ένας θα έπαιζε στη Ρίμινη. Έχω πάει η Ρίμινη. Στη Ρίμινη ή στην Αβελίνο θα έπαιζε. Εντάξει. Ο Μανολάς. Και ο άλλος θα έπαιζε σε καμιά Σιντρούιντεν. Πώς λέγεται, ξέρω. Ωραία. Εγώ για να. Δεν ξέρω, sorry. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, για να μην νομίζω ότι αβαντάρω κανέναν. Έχετε η χαζουμάρα του Άγγελου, τη γνωστή. Τα κολλήματά του. Άσε το Θεό εκεί που βρίσκεται. Εδώ βγήκε και είπε, λέει, οι Αρμένοι είναι καλύτεροι άνθρωποι. Λέει, και... έκανε δήλωση, έκανε, λέει, είπε, λέει, οι Αρμένοι είναι καλύτεροι. Ο Θεός δεν ασχολείται και παραγγελματικά. Ο Θεός δεν παίζει μπάλα. Έχουν το Θεό καλά είναι να τον επικαλεστούμε για ένα θέμα υγείας. Εντάξει, να κάνουμε το σταυρό μας, να πιστέψουμε σε κάτι, να ανέβει η ψυχολογία μας. Να. Ο Θεός, η Παναγία, ο Άγιος Ελευθέρης και οι Άγιοι Πάντες δεν παίζουν μπάλα. Σημαντικότερα πράγματα. Ούτε έχουν σχέση με τους επόπτες, τους διαιτητές και τους ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι χαζομάρες. Εντάξει. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ βλέπω ότι έχει γίνει ένα μπάχαλο στην ελληνική εθνική ομάδα, δυστυχώς. Και το κλίμα, δεν ξέρω πλέον αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί να τη διαχειριστεί. Θεωρώ ότι ο κύριος Γραμμένος δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Γιατί πρόκειται για εφήλιο. Μιλάμε για εφήλιο μεταξύ προπονητή και κάποιων ποδοσφαιριστών χαϊδεμένων. Καλομαθημένων, γιατί ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς και το Ρωσίδης και τα λοιπά είναι τα καλομαθημένα παιδάκια. Εντάξει, που δεν τους χαλάνε χατήρι οι προπονητές της εθνικής και θέλουν να παίζουν πάντα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε Μανολά, έφαγες δύο γκολ από τον Ιταλό και τον κοιτούσες με τα μάτια μαρκάρες. Όχι ρε Μανολά, καλά σε έκανε στον πάγκο και σ' άφησε ο Άγγελος. Με όσα κολλήματα έχει, όσα λάθη και κάνει προπονητικά, όση χαζομάρα και κουβαλάει πάνω του, καλά σε έκανε και σ' άφησε στον πάγκο. Μανολά, γιατί με την Ιταλία τον κρέμασες τον Άγγελο. Και να σου πω και κάτι. Ιταλία-Ελλάδα, χίνα έπαιρνε η Ελλάδα, θα πήγαινε 5 και οι Ιταλοί θα πήγαιναν στους 7. Δεν θα ήταν 4-9. Χι σου λέω εγώ. Φιλανδοί έχουν 9, οι Ιταλοί 12 έχουν. Δεν κατάλαβες, δεν είσαι εδώ. Ναι, στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο μάτς. Εδώ 10 θα έκανε. 11 θα έκανε, τώρα 10. Κέρδισαν και τους σωστούς. Εσύ. Ναι. 5 θα είχε την προηγούμενη αγωνιστική, ναι, η Ελλάδα. Και 7 θα είχε η Ιταλία. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει διαφορά και στην ψυχολογία ότι με μια ομάδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια πόσες φορές πήρα χ. Εντάξει. Ωραία. Και θα πας με άλλη ψυχολογία στο μάτς με τους Αρμένιους. Τους Αρμένιους, τους οποίους σου υποτιμήσαμε γιατί είναι η Αρμενία. Γιατί αυτό πώ έπαιζε από αριστερά, ξεκινούσε στη θέση του Βιερίνια που έπαιζε. Πώ το έκανε αυτό, με λίγο μαλλίνα. Με ένα διασκελισμό, σαν ελάφι έτσι. Μόνο το Μικηταριάν. Έπαιρνε όλη την πλευρά από αριστερά. Ναι, ωραία. Για να... Σε αν τελείωνε. Όλοι σε αν τελείωνε. Λοιπόν, τελείωσε. Ναι, έχω να πω κι άλλο. Ωραία, εντάξει. Εγώ επαναλαμβάνω. Η άποψή μου είναι ότι
Αυτή η εθνική είναι μία από τις πιο άμπαλες εθνικές, τουλάχιστον όπως ζω εγώ. Παίκτες χωρίς ικανότητες, χωρίς φαντασία, χωρίς πολλά-πολλά. Που οι περισσότεροι από αυτούς κιόλας, εφόσον έχουν τελειώσει και τα πρωταθλήματά τους, πιο πολύ το μυαλό τους είναι στις διακοπές παρά στην εθνική. Λοιπόν, ως ένα σημείο εδώ το κάνω, και εγώ με την ελληνική νοοτροπία σκέφτομαι. Και επαναλαμβάνω, η επιλογή του προπονητή ήταν, πιστεύω, πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, ο Άγγελος Αναστασιάδης, το είπα και χθες, ένας προπονητής, ο οποίος οι ομάδες που έκανε, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, μέχρι και ο Πάκο τον ανέλαβε, τότε ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθασίας. Δεν έχει αναλάβει καμία ομάδα που να πήγαινε για. Ξέρω εγώ, έχει αναλάβει ομάδα που να έχει πάει για πρωτάθλημα ο Αναστασιάδης. Τον Παναθηναϊκό το. Και δεν θυμάμαι το τι είχε κάνει. Θυμάμαι μόνο ότι κέρδισε τη Γιουβέντους στο 3-1. Ήταν εκείνο το μάτς που του είχε βγάλει. Είχε βγάλει Ευρώπη, άλλο ένα. Ναι, του είχε βγάλει δύο φορές Ευρώπη. Με τον Πάο πήρε. Για στόχο, λέω. Για πρωτάθλημα, λέω. Να διεκδικήσει πρώτη θέση, να υπάρχει πίεση. Το 2003 πήρε ένα κύπελο. Επί το πλήσον, οι ομάδες που αναλάβανε ήταν ομάδες που ήταν να σωθώ, να μη σωθώ. Λοιπόν, εναρμονισμένοι σε αυτό το μοτίβο. Πιστεύω η επιλογή του ήταν κατά κύριο λόγο για αυτό το πράγμα. Σίγουρα έπαιξε λόγο και το άλλο. Δηλαδή, ο Παντελίδης, φίλε, που είναι σε σένα, ποιες ομάδες ανάλαβανε? Γιατί είναι στην εθνική ο Παντελίδης και δεν το ξέρω. Όχι, δεν είναι στην εθνική. Στον Άρη που έχεις να πάρεις τίτλο 50 χρόνια και έχεις στόχο να πάρεις ένα τίτλο. Πώς θα πάρεις τίτλο με αυτόν? Μα δεν είπα εγώ, λέω στην εθνική. Α, δεν είπες εσύ και τον Παντελίδη, δεν είπες και τον Άγγελο λες. Μα στην εθνική είναι, ρε. Ναι, μου λες ο Άγγελος ποια ομάδα ανέλαβε που πήγε να πάρει τίτλο. Άμα αναλάβει ο Παντελίδης. Αν αναλάβει ο Παντελής στην εθνική. Εάν στην εθνική. Μα την εθνική με ρωτάει. Όχι, δεν σου λέω για την εθνική. Για ποιον να σου πάω στον Άρη. Ναι. Που έχει τον Παντελίδη, το Σάββατο τον Παντελίδη. Ναι. Και σου λέω ποιες ομάδες μεγάλες ανέλαβε ο Παντελίδης και τι τίτλους πήρε. Ο Άρης δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα, φίλε μου. Μπορεί να διεκδικήσει αυτό ο Άρης πρωτάθλημα. Μπορεί. Τον έχει του χρόνου τον Άρη φαβορί για πρωτάθλημα. Εμένα το λες. Εσένα το λέω. Εσύ να αναρωτηθείτε. Εσύ, εσένα. Εγώ ξέρω ότι και του χρόνου θα είσαι πέμπτος. Εγώ ξέρω ότι αν ήμασταν στην Αγγλία. Αν ήμασταν στην Αγγλία, μπορούσα και πρωτάθλημα. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν μπορώ. Όχι, φίλε. Α, εγώ έτσι λέω. Κάνεις. Μια χαρά. Γιατί σιγά την Μπαρτσελόνα την ομάδα. Αν ήσουν στην Αγγλία. Ναι, ναι, εντάξει. Αν ήσουν στην Αγγλία, θα έπαιζε στη Δέλτα. Καλά. Δέλτα Ερεστεχνική. Εντάξει, εντάξει. Δεν θα πήγαν άρθρα 44. Ούτε παγωμένα έχει στην Αγγλία. Ούτε παγωμένα είναι σαν το έχει. Το συνεταιράκι στον Ολυμπιακό. Πολύ πριν από μένα στη Γάμα. Ο Ολυμπιακός το ξεκίνησε. Παγωμένα δεν είναι στην Αγγλία. Εντάξει, λάθος κάνεις. Τίποτα. Για τον Ολυμπιακό δεν μιλάς. Frozen και δεύτερος Νικόλας έγινε. Εσύ έλεγες. Για τον Ολυμπιακό δεν λες κουβέντα. Τι να πω για τον Ολυμπιακό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Να ρίχνα πρώτα επικοσκοτά. Αν είχα Ολυμπιακό. Επικοσκοτά το συνεταιρό στον Ολυμπιακό. Αν είχα Ολυμπιακό που μου έλεγε αυτά που μου λες εσύ δεν τα άκουγε. Εσένα έχω δίπλα μου. Δεν έχω Ολυμπιακό. Αν είχα το τσουκαλάκι μου τα έλεγε αυτά θα το τα έλεγα. Δεν υπάρχει. Δεν έχω τον φέρμα Ολυμπιακό εδώ να μου λέει αυτά που μου λες. Μια χαρά θα την άκουγε. Και Ολυμπιακή Ευρωλυγή εδώ και, λέω, και έχετε κοινή και γραμμή. Κοινή εσύ γραμμή τον έκραξες, εγώ δεν τον κάνω τον Αστασία. Αυτό φαίνεται και από τα λησβερίσκια μεταξύ ποδοσφαιριστών. Πάρε εσύ και εσύ έλασε. Λέω, μεταξύ είναι ένας προπονητής περιορισμένων δυνατοτήτων, παροχημένων πλέον. Ναι. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι και μια ηλικία. Αυτός πήρε και ένα κύπελο επί του Άρη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πήρε τίτλο. Μπράβο του. Πάμε παρακάτω. Λέω, εσύ τον εγώ σου λέω, λέω ότι είναι παροχημένος, είναι ένας προπονητής που δεν έχει δουλέψει σε ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα μέχρι στον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι τότε τι έκανα, το πήρε, νομίζω δεν το πήρε κιόλας εκείνη του χρονιά ο Παναθηναϊκός. Η Γιουβέντους κέρδισε. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πιστώνεται, λέω δεν πήρε το πρωτάθλημα. Είμαι 99% ότι δεν το πήρε. Λοιπόν, και λέω ότι αυτοί οι εθνικοί, οι παίκτες που την απαρτίζουν είναι πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Χωρίς φαντασία. Χωρίς ικανότητες, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς τίποτα. Φυσιολογικές είναι οι ήττες. Και εγώ που το έπαιξα και έχασα μόνο την Εθνική Ελλάδος, βλάξαμε με περικεφαλαία. Αλλά πίστευα ότι μετά το 0-3, λέω λίγο το τέτοιο, λίγο το φιλότιμο, λίγο να κερδίσουμε, να κάνουμε ένα άρμα. Εκεί πότε, μόνο αυτούς έχασα. Λοιπόν, αυτό λέω, εγώ δεν τον κράζω. Είδαν ότι αυτή η Εθνική δεν έχει ικανότητες. Ποιον αφέρουμε δηλαδή. Ποιον αφέρουμε προπονητή. Να τον πληρώνουμε και κάνα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια ευρώ και να μην έχουμε καμία πιθανότητα. Φέρε και τον Αναστασιάδη που είναι και δικός μας άνθρωπος, δικό μας παιδί. Λοιπόν, να τελειώνει και το τέτοιο. Δικό μας παιδί δεν έβαλε, φίλε, μισό παίκτη από τον Πάο και τον Λουγκούνο. Κακός, κακός. Κακός, εσύ το λες. Μισό παίκτη από τον Ταμπλούχο. Το ναι, του έβαλε χθες. Δεν τον Πασκαλάκη, δεν τον έβαλε αλήθεια. Αν πας στην ιστορία πίσω. Ιστορία σε αυτό πίσω, εκεί που έχεις δίκιο, στο πιστόν. Υπάρχει, φίλε. Δηλαδή είναι σαν να πάρει ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό στο πιστόν έχεις δίκιο. Αλλά άκουσε, θέλεις. Μα το λέω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Ξέρεις τι, το διάβασα κάπου γιατί δεν θέλω να οικειοποιούμε και σκέψεις ή ατάκες άλλων. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε. Θέλεις εθνική, δηλαδή να βγαίνουν ταλέντα Έλληνες.
κάνε νόμο, τέσσερις παίκτες τουλάχιστον, πέντε, τρεις, σε κάθε ομάδα αναγκαστικά θα έχει τέσσερις Έλληνες. Όταν από τις μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν, 9 ενδέκατα, τα 10 ενδέκατα είναι ξένοι, ποιο να, ο Κολοβός θα παίξει, ο Πέλκας θα παίξει, ο Σιώπης θα παίξει και αυτοί θα παίξει. Ποιος θα παίξει. Ποιος θα παίξει, ποιος θα βγει ταλέντο όταν τα 10 ενδέκατα των μεγάλων ομάδων είναι ξένοι. Φίλε, να σου πώς κάτι, θα γίνει δηλαδή. Να σου πω κάτι. Διαφωνείς αυτό. Τι να σε κάνει ο Άγγελος, δε φίλε, όταν σου βάζει. Μα εγώ δεν σου είπα τώρα σου για τον βάζει, Άγγελο. Σου βάζει. Πρόσεξε λίγο. Μανολά. Αυτό που είπε ο τελευταίος, ναι, διαφωνείς. Σωστός. Σωστά. Όχι, δεν διαφωνώ. Σου βάζει Παπασταθόπουλο. Δεν είναι Παπασταθόπουλος παίκτης. Δεν είναι παιχταράς. Θα διαφωνήσει ο κόσμος. Δηλαδή η Arsenal τι είναι, είναι μαλακή που τον πήρανε. Είναι μεγάλο κλαμπ. Άλλο λέω ρε Ζάχο, τους έχεις για χαζούς τους Αγγλούς και πήρα τον Παπασταθόπουλο. Όχι, εντάξει, για χαζούς. Δηλαδή τους έχεις τους Αγγλούς χαζούς να πληρώνουν τον Παπασταθόπουλο χαβαλέ. Εγώ λέω ότι είναι παιχτάρα ο Παπασταθόπουλος. Όχι, εγώ λέω ότι είναι ένας καλός παίκτης, τίποτα ιδιαίτερο. Διαφωνούμε, δεν είναι κακό. Καλός παίκτης. Ο Μανολάς δεν είναι παιχτάρας. Το ίδιο, μία από τα ίδια. Δεν το ζήτησε η Μπαρτσελόνα, ποιος το ζήτησε. Μπαρτσελόνα το. Ναι, τον είχε ζητήσει και η Μπαρτσελόνα. Ναι, το ζήτησε. Είχε γίνει καλά, γράφονται αυτά για τη Μάντσεστερ, λένε, δεν νομίζω. Ωραία, ρε φίλε. Ναι. Και για τη Μάντσεστερ ακούστηκα μόνο ένα. Okay. Νομίζω. Ο Σιώβης. Σιώβας. Παίζει σε μία στην Ισπανία, σε μία μικρομεσαία ομάδα. Ο καλύτερος βγήκε. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ο καλύτερος στόπερ βγήκε. Δεν το ξέρω. Στο λέω εγώ. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, ποιος να σου βάλει. Ο Σιώβας θες ο καλύτερος που λες. Ποιος να σου βάλει. Να πάρει το Χατζησαΐ, ας πούμε. Τον πέρασε σαν σταματημένο, παίζει Β' Εθνική Λιχτενστάιν. Σε παρακαλώ πολύ. Σαν σταματημένο τον πέρασε. Μπράβο. Αυτό σε παρακαλώ πολύ. Άρα έχεις τα λόγια μου. Αυτό ποια που είπα. Αν κύριε Παπασταθόπουλε και κύριε Μανολά και κύριε Σιώβα στις ομάδες που παίζατε, ναι, είχατε αυτή την απόδοση. Ναι. Γιατί στην ουσία κρεμάτε τον Άγγελο έτσι. Με την απόδοση δηλαδή έχουν πρόβλημα. Ιδίως τα... Ναι, φάνηκε αυτό. Ναι, φάνηκε. Δηλαδή και αν έχουν πρόβλημα. Φάνηκε με τις δηλώσεις. Αν έχουν πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Ωραία. Αν έχουν πρόβλημα, άκουσε με και θα συμφωνήσει 100%. Κερδίζεις και πας και λες. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ξέρω εγώ. Όχι φυσικά στον προπονητή, αφού έχεις πρόβλημα. Στον υπεύθυνο, ξέρω εγώ. Στην ΕΠΟ, στο γραμμένο. Πρόεδρε, εμείς κερδίσαμε, κάνουμε το καθήκον μας. Δεν μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο να συνεχίσουμε. Κερδίζεις! Δεν χάνεις όμως, κερδίζεις! Εκεί ήθελα να καταλήξω. Παίξε μέσα. Όχι, εγώ λέω ότι είναι υπερεκτιμημένη. Μπες μέσα. Εγώ και, δεν λέω... και με την απόδοσή σου, ναι, δώσε απάντηση εκεί στον προπονητή σου. Ναι. Και μετά πάνε στον υπεύθυνο και πες, κύριε, το και το αυτό που πιστεύουμε. Ναι, γιατί... ξέρεις, ποια είναι η διαφορά μας. Ναι. Συμφωνούμε σε όλα. Ξέρεις, εσύ λες, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ότι ήταν ψιλοματιασμένοι. Εγώ λέω ότι αυτές είναι οι δυνατότητές τους. Εγώ αυτό λέω. Είναι υπερεκτιμημένοι. Είναι υπερεκτιμημένοι, λέω. Μαζί σου. Ναι. Να σου ενημερώσω σε κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις. Τρίτο μάτς με την Αρμενία. Ναι. Πήγε ο Μανολάς με τον Παπασταθόπουλο στο γραμμένο και τον είπανε να τελειώσει τον Αναστασιάδη. Αυτό δεν το έμαθε ο προπονητής να τους αφήσει όλους απ' έξω. Προφανώς το έμαθε. Το έμαθε γιατί άφησε τον ένα να παίξει. Ποιον άβαζε. Τον άβαζε, όποιον να είναι. Τον τερματοφύλακα. Τον άφησε απ' έξω γιατί δύο γκολ. Τον τερματοφύλακα να βάζει. Άμα ξέρω ότι αυτοί οι δύο δεν με θέλουν, εγώ δεν θα τους έβαζα. Δύο γκολ που βάλανε οι Ιταλοί. Ναι. Είναι ευθύνη 100% του Μανολά. Εντάξει. Ναι. Αλλά το πιστώνεται ο Άγγελος. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, επιλογές αυτές. Ναι, αλλά δεν γίνεται να πιστώνεται ο Άγγελος στην Ήτα. Και από την άλλη να λέμε ότι δεν έχει το πάνω χέρι στη διαχείριση του υλικού που έχει επιλέξει ο ίδιος να κάνει. Ο προπονητής τι είναι. Για να δούμε ο τώρα. Ο προπονητής δεν είναι πάνω από όλους τους παίκτες στην Εθνική Ελλάδος. Αυτός δεν κρατάει αποδυτήρια. Αυτός δεν κρατάει την ηρεμία. Αυτός δεν δίνει ψυχολογία. Από αυτό δεν εξαρτώνται τι σύστημα θα παίξουν και τι απόδοση θα έχουν. Παίρνει όλες τις αποφάσεις. Ναι. Εγώ σήμερα από κάποιες σκουπιδοεκπομπές μεσημεριανές άλλου ραδιοφωνικού σταθμού. Από κάποιους σκουπίδο δημοσιογράφους που παίρνουν χαρτάκι, εγώ πιστεύω, εισέπραξα το ότι ο Παπασταθόπουλος, ο κύριος πως λέγανε Παπασταθόπουλος, πως είπε ο Άγγελος, και ο κύριος Μανολάς και ο κύριος Τωροσίδης κάνουν κουμάντο, έχουν περισσότερη, μεγαλύτερη ισχύ από, τον, από τη σημαία της εθνικής ομάδος που είναι ο προπονητής τον Άγγελο Αναστασιάδη αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο παίκτης να είναι πάνω από τον προπονητή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αφού το καταλαβαίνω και γίνεται να παραιτηθεί. Παράδειγμα. Να παραιτηθεί. Αν το καπελώνω, παράδειγμα, παραιτηθεί. Άκου παράδειγμα. Να παραιτηθεί, ρε φίλε. Παράδειγμα. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Ήρθε. Παιχταράς παγκόσμιας κλάσεως. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Ποιο είναι και προπονητή. Τον Τούντορ. Τούντορ, Γιουβέντους, προσωπικότητα μεγάλη. Διάλειμμα.
στο Στρέλια, Ζάχο Στρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. Πριν πάρουμε λίγο το φίλο, να πω ότι για το Σιώπη, που για μένα σε αυτή την εθνική είναι πρόκληση που δεν παίζει βασικό. 25 μέρες, όπως έτσι το είπαμε και στην αρχή, έτσι και με τον Τάσο εδώ πέρα. 25 μέρες εκτός. Βαρύ διάστρεμα και διάταση συνδέσμου. Γύρισε το πόδι, το γύρισε με μια φάση με το που μπήκε. Είναι πρόκληση δηλαδή για σένα που δεν παίζει ένας ποδοσφαιριστής που η ομάδα του βγήκε πέμπτη, ελείψη πέμπτου και δεν είναι πρόκληση που δεν έπαιξε ούτε ένας εντεκαδάτος από τον ΠΑΟΚ που πήρε τον double eight του στο πρωτάθλημα. Ξανά, ελείψη πέμπτου είναι, ελείψη πέμπτου βγήκε πέμπτος ο Άρης, ενώ εσύ σε άλλο πρωτάθλημα έπαιζες και πήρες να πούμε... Εγώ είχα και δύο ανταγωνιστές. Εσύ είχες και... Ναι, είχα δύο ανταγωνιστές. Εγώ δεν είχα κανένα ανταγωνιστή. Και έχει διαφορά να έχεις ανταγωνιστή τον Ολυμπιακό και το παρασκήνιό του με τα όσα συνεπάγεται για τα προηγούμενα χρόνια, τα ξέρεις. Και την ΑΕΚ του Γατούλη, του Μελισανίδη. Εγώ εντάξει, και να έχει αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολη, τον Πανιόνιο. Αυτούς έχουμε. Εντάξει, και τον Ατρόμητούλη. Λέω σε αυτή την εθνική. Έχει τεράστια διαφορά. Σε αυτή την εθνική. Αμυντικό χαφ. Ξέρουμε και τι λέμε. Δηλαδή. Αμυντικό χαφ σαν το Σιώπη δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να παίξω. Έκανε το μάτι τη ζωή του. Ναι. Δεν παίζει. Πώς να παίξει, βρε. Τι να παίξει, βρε. Έτσι, δεν πειράζει καθόλου να μην παίξει. Καθόλου να μην παίξει, εγώ λέω. Καθόλου. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα στα καλύτερα παλικάρια της πόλης. Εμφανίστη. Ο Γιώργος. Εμφανίστη. Ναι, μπράβο. Ναι. Να τους είδες. Τι είπες, φίλο μου Σάχο, ο Σιώπης τι έπαθε? Βαρύ, κάτσε το κλείσα τώρα. Το βαρύ διάστρεγμα και έσω πλαγίου, ξέρω πώς τα λένε αυτά τα... Ναι. Ξέρεις τι έπαθε, να σου πω εγώ. Για πες το. Πηδούσε τα κάγκελα και έπαθε υποτροπή. Τι έκανε, τι έκανε? Πηδούσε τα κάγκελα και πήρε. Έπαθε υποτροπή. Τότε που θα βάζε γκολ με τον ΠΑΟΚ. Πάντως τον Μπίσεσβαρτ και τον άλλο τον τέτοιο τους έβαλε στην τσέπη του και τους δύο. Δεν υπολόγισε τον μπαμπά. Τον μπαμπά Αλέξανδρο δεν υπολόγισε. Στην Τούμπα και τον Μπίσεσβαρτ και το άλλο. Ποιος ήταν και ο Σάχοφ, Μάχοφ, ποιος ήταν. Τους πήρα και τους δύο, τον έβαλε στη μία τσέπη τον έναν και στην άλλη τσέπη τον άλλο και τους κουβαλούσε. 35 βαθμούς διαφορά. Μεγάλη δουλειά, τι έκανε δηλαδή. 35 βαθμούς διαφορά. Για τη θέση του λέμε. Τι ποια θέση του, βρε. Για τη θέση του λέμε. Ο πέμπτος και καταϊδρωμένος. Τι ήθελες ο Σιώπης, να πάει για τον πρώτο. Να περνάει, να βάζει γκολ και να βγάζει τον άλλο πρώτο. Για τον ταμπλούχο μιλάς, πρόσεχε. Για τον παίκτη μιλάμε, για τον παίκτη, για τη θέση του που παίζει. Ποιος παίκτης? Ο παίκτης είναι ένας παίκτης που παίζει σε μια ομάδα που τερμάτισε πέμπτη. Εντάξει. Και οι άλλοι τερμάτισαν τα μπλούκι πρώτοι και δεν έβαλαν ένα εντεκαδάτο. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, εσύ, αυτοί όλοι οι παίκτες που παίρνεις τώρα πρώτοι βγήκαν στις ομάδες τους και τους παίρνεις. Ποιους? Αυτό είναι άντερ που θα παίρνεις. Διάτερ και για πες μας, τι τερμάτισε. Αυτό είναι φίλε, τον κρίνω από τα αποτελέσματα. Και εμείς το. Πας καλά, ξέρεις τι λες. Το Σιώπη τον κρίνουμε από την απόδοση. Σου λέω, έπαιξα 30 αγωνιστικές, 26 νίκες αυτοί εδώ. Ναι. Και δεν τους πήρε να παίξουν. Του ψέμανε να παίξουν. Αυτό είπαμε. Ο Πασχαλάκης μαζί με τον αυτόν έφαγε 14 γκολ έφαγε. Ναι. Σε όλο το πρωτάθλημα. Και δεν τον βάζει να παίξει. Σε αυτό σου είπα, έχεις μεγάλο ποσοστό δικαίου. Αλλά ποιος να παίξει από τον πλάι. Δηλαδή πάνε, λέμε. Έβαλε τον Μπέλκα ρε φίλε και σου. Γιώργο, ξέρεις τι λέμε. Δεν βάνει και χθες δεν υπήρχε στο γήπεδο. Στα καλά χρόνια. Στα καλά χρόνια. Αυτός παίρνει τηλέφωνο. Στα καλά χρόνια του Τσιάρτα, του Γιανακόπουλου, του Γιωργάτου, του Αποστολάκη, του Αναστόπουλου, σε πάω πιο πίσω. Εντάξει. Και, και του Θωμά Μαύρου και του Σαραβάκου και του Μήτρογλου. Δηλαδή είναι αντιπάωξης. Ήτανε σαν να μην έβαζε αυτούς. Αντιπάωξης. Όχι, δεν είναι αντιπάωξης. Απλώς εσύ φοβάται. Ζάχο, φοβάται μην το βγάλουν τα λοιπά, το παράσιμο τα λοιπά, επειδή είναι παωξής τα λοιπά, να πούμε και βάζει παίξεις του ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει. Έκανε λάθος κίνησης. Έτσι. Ειδικά με την Ιταλία. Εχθές εντάξει. Η ομάδα καλά ήταν. Απλώς οι δύο πίσω τον πουλήσανε. Και στο προηγούμενο μάτς στην Ιταλία ποιος τον πούλησε αμυντικά? Μπράβο. Ποιος τον πούλησε? Αυτοί οι δύο. Ο Μανολάς τον πούλησε. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό δεν τον έβαλε χθες. Έτσι. Να υποθέσω ότι δεν θα. Αν μείνει, να υποθέσω ότι δεν θα ξαναδούν οι εθνικοί αυτοί οι δύο. Δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Εγώ στο λέω, θα το πάνε. Δεν θα μείνει, Ζάχο, δεν θα μείνει. Καλά, τώρα για τα προκριματικά, αυτό τι είναι, του Euro, δεν ξέρω τι είναι. Για τα προκριματικά θα μείνει. Τι να φύγει και να έρθει ποιο και να κάνει τι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα προκριματικά θα τα βγάλουμε. Αν δεν πες μου τώρα, εσύ, φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγουν να μιλήσουν έτσι. Δηλαδή, όταν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος δεν τιμούν τη φανέλα που φοράνε, πρέπει να βγάλουν λόγο και να πούν τα λοιπά. Ξέρεις ότι ξέρεις ότι ο προπονητής
δεν αναλογίζονται. Δηλαδή, τους εαυτούς τους τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο. Ο ένας έπεσε, έκανε τάκιν τα λοιπά να πούμε στο Θεό. Ο άλλος τον έκανε στον αμυντικό τα λοιπά, τον επιθετικό να μην συγγνώμη ο Μανολάς. Τον έκανε, δηλαδή αυτά τα κάνουν στις ομάδες τους. Συγγνώμη δεν συζητάω. Έτσι. Μιλάω για τον Μανολά και τον Βασταδόπουλο. Πήρα, πήρα θέση για όλα. Εγώ λέω ότι όταν κάποιος δεν μας αρέσει, προπονητής παραδείγματος χάρη και στην ομάδα μου, τα ίδια έλεγα. Κερδίζεις και πας στον πρόεδρο, γιατί τότε πας στον πρόεδρο, έτσι. Για ομάδα. Για την ομάδα. Αυτά τα έλεγα, θυμάμαι και πέρυσι. Εκτελείς και βγαίνεις παραπονούμενος. Δηλαδή, κάνεις αυτό που είναι να μην δυσμιώσεις και την ομάδα σου και μετά πας στον πρόεδρο, γιατί τα έλεγα για τον Άρη αυτά και έλεγες. Και λες, πρόεδρε, εγώ με αυτόνα δεν. Ή όπως και για τον Ερέρα φέτος. Για τον Ερέρα που λένε ότι έκανε προετοιμασία παραλία. Κατάλαβες, δεν βγήκε κανένας δηλαδή να πάει να πει τον πρόεδρο και πρόεδρε, εδώ τζάμπα λεφτά ρίχνεις, εδώ πέρα εμείς δεν κάναμε, παίζαμε ξέρω εγώ μπιρίμπα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, κατάλαβες, αυτό ναι, αλλά ρε φίλε μου, δεν έχει αυτή η εθνική τίποτα δηλαδή, έτσι το βλέπω εγώ, συγγνώμη, γι' αυτό ήταν και η επιλογή αυτή θεωρώ, τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε, δεν έχει όχι, τίποτα ναι. Αυτή η εθνική, έχει ταλέντο ναι. Αυτή η εθνική, πες με ένα παίκτη ρε φίλε. Όχι. Δεν έχει ταλέντο. Δεν είναι να χάνει καπά Αζερμπαϊτζάν, εντάξει. Δεν είναι για να χάνει. Ναι. Αλλά είναι, δηλαδή, σε αυτό που είπε ο άλλος, άσχετα τι. Δηλαδή, δεν αξίζει να πάει ρε φίλε αυτή η εθνική. Δηλαδή, θα γίνουμε και πιο πολύ ρεζίλοι. Συμφωνώ, φίλε Ζάχο. Δηλαδή, οι Αρμένοι ήταν καλύτεροι από εμάς εχθές, ρε παιδιά. Όχι, οι Αρμένοι όχι. Δεν το κατάλαβα. Ή η Βοσνία έπαιξε καλύτερα από εμάς εκεί πέρα μέσα. Όχι, όχι. Στο δεύτερο ήμασταν καλοί. Το μόνο καλό που κάναμε. Βέβαια, εντάξει, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δηλαδή και οι Φιλανδοί αυτοί κρυό, άντε να μην πω. Κάτσα, τους δούμε. Αξίζει να πάνε που αυτοί θα βγουν δεύτεροι. Αυτοί θα βγουν μάλλον. Λοιπόν. Δηλαδή, πόσο καλύτερες είναι, οι ομάδες από αυτή την εθνική που βλέπουμε. Που να σου πω και κάτι. Γιατί τέσσερα μάτς. Τέσσερα μάτς έκανε ο Άγγελος επίσημα. Και έχει άλλα έξι. Και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, τα καλομαθημένα αυτά παιδιά. Τη εθνική, τα γαλανόλευκα, βγαίνουν και λένε αποκλειστήκαμε. Και πολύ καλά του εξηγήθηκε και του είπε ο Άγγελος, αφού πιστεύετε αποκλειστήκατε, πάρτε και τον πούλο. Άντε τον πούλο! Έτσι είναι. Άντε τον πούλο, καλά εξηγείτε. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάνε πάρτε τον Χατζη Ισαΐα και τον Μαρίνο, πώς το λένε και τον αυτό, να ξέρω. Όποιον θέλει, ναι, δικαίωμά του είναι. Πάνε πάρτε τον Ζαδακάκι. Όποιον θέλει να πάρει. Πάρε τον Κωνσταντινίδη. Πάρε όποιον γουστάρει, πάρε τον Γιαννούλη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα καθαρά της πόλεως. Μεγάλες κινήσεις, το αδελφό σωμάτιο, μεγάλες κινήσεις. Μη γελάς. Μεγάλες κινήσεις. Μεγάλες κινήσεις. Θα καταφέρετε να πιάσετε πάλι την τέταρτη θέση. Είστε καλοί. Άξομαι. Εσύ ακούσε, εφόσον ακούσε τις εκπομπές. Πάντα ακούω. Άξομαι. Και το λέω δεν έχω ούτε να καλοπιάσω ούτε να κάνω ακριβώς αντίθετο. Ούτε με ενδιαφέρει φίλε μου το τέταρτη και τρίτη και δεύτερη. Αν μου έλεγες η πρώτη θέση με ενδιαφέρει που ξέρεις ότι δεν μπορώ να την πάρω ή πες μου πολλά. Η πρώτη θέση που σε ενδιαφέρει να παίξει τελικό κυπέλλο. Μου το είπες. Όχι, όχι. Λέω. Εγώ είμαι 50.5, πάω όχι 50.5, τον Σεπτέμβριο γίνουμε 50. Είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Ναι, 51 γίνουμε, άσχετα που δείχνω 20 χρόνια μικρότερος από άκουσε, σένα. Άκουσε. Ναι. Ποιος δείχνει 20 χρόνια μικρότερος από μένα. Ναι, εγώ καλά. Έτσι λένε, έτσι λένε οι γυναίκες. Τι είπε? Λέω ότι με ενδιαφέρουν τίτλοι. Ο πρώτος δεν μπορώ να βγω κάθε χρόνο. Έτσι πως λειτουργεί το πρώτο. Θέλω το κύπελλο, δεν με ενδιαφέρει θέση. Εφόσον δεν μπορώ να βγω πρώτος, δεν με ενδιαφέρει και δεύτερος να βγω. Στο ορκίζομαι εμένα. Άλλον το λέει. Εσένα. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή ας βγω δέκατος και ας πάρω το κύπελλο. Θα χαρίζει δηλαδή. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Προφανώς. Άμα βγω δέκατος και πάρω το κύπελλο, θα μετακινήσω το Λευκό Πύργο, θα τον πω καμιά 100 μέτρα πιο εκεί. Θα πω το καινούριο το δήμαρχο, θα σας βάλει από τώρα δύο σημαίες. Αυτός θα κάνει το καλό το παλικάρι μας, θα κάνει την έπαρση της σημαίας. Πρωί πρωί θα είμαι έξω από το δημαρχείο με ταμπούρλο, να ξέρετε. Και εγώ θα έρθω από τη Χαλκιδική να έρθω και μαζί, τώρα κάτω ρε σύνα. Θα βαράω τι πάνω ρε σύνα. Ξαναπάρει μισό ψήφο, θα ξαναπάρει. Λοιπόν, καλή συνέχεια να μιλήσει κανένα. Γεια σου Γιώργη. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Και μια που λέγαμε για μεταγραφές. Έχεις κάποιες ελπίδες για να πας να προχωρήσεις το κύπελλο του χρόνου? Γιατί οι ομάδες μπαίνουν από τους 16. 7 μάτς είναι από δηλαδή. Τη φάση 7 ματσάκια είναι. Το 16. Ναι, οι 5 θα ξεκινήσουν από 7 μάτς δηλαδή. Τι 7 μάτς? Αν το πάρει κάποια από αυτές τις 5 ομάδες, 7 μάτς θα δώσει. 3
8 ρε παιδί μου, 16-8, ναι. 4-2 και τελικός, 7 μάτς. 3 διπλά μάτς και ο τελικός. Διπλά μάτς είναι, έτσι λένε. Διπλά είναι. Αυτό είναι βλακία, λάθος για μένα, το είπαμε και νομίζω συμφωνείς. Αγγλικό σύστημα θέλω. Όλα μονά τα μάτς μέχρι τον τελικό, μόνα παιχνίδια. Και όταν είναι τέτοιο, σε ουδέτερο τέτοιο. Σε ουδέτερο γήπεδο. Μονά μάτς, όλα μάτς. Μονά. Μια χαρά μέσα, όλα μας συμφέρουν. Λοιπόν, πάμε στους επόμενους φίλους, γιατί γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, το όνομά σου. Μαρίνος. Να, γεια σου, ρε Μαρίνο. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Καλά. Άστα, ρε. Τι θέλεις, άστα, ρε. Τα αυτά θέλω, τα δικά μου είναι, ρε. Άρα, που... Πάρτε αυτά, δεν τα θέλω. Αυτό δεν είπα. Αυτό δεν πήρα και εγώ, ρε. Άντε, ζεστό ψωμί. Έλα, ρε, Μαρίνο, καθείς. Αυτός, ρε. Τι μα... Μαλώνετε για το φαγητό και τι κάνετε. Ναι, ρε, με πήρε το σουβλάκι. Όχι, δεν ξέρετε καλά. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ για την Εθνική ότι τον ρίξανε τον Άγγελο, μωρέ, εντάξει. Τώρα, σε δυο μάτς μέσα τρως 6 γκολ σαν άμυνα, δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα κερδίσεις τα μάτς άμα φας 3 γκολ σε κάθε μάτς. Μαρίνο, δεν το θέλουν, ρε φίλε. Φαίνεται ότι δεν το θέλουν. Ναι, δεν το θέλουν. Και από τις δηλώσεις που άκουσα, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο ο θέμα. Ο λόγος που δεν το θέλουν. Άνθρωπος, πάνε να τον κάνουν, να ο τον καθαρίσουν. Ο λόγος που δεν το θέλουν είναι ο Πάου και ο Βασαβίδης, ο Γεωγραμμένος. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν το θέλουν. Αυτό είναι. Άμα πάρεις τα πρωτοσέλιδα τώρα το γαυρό κίτρινο φυλάδων των Αθηνών και των πράσινων φυλάδων, θα δεις. Μιλάνε για δελφινάρια, μιλάνε για. Τέλος πάντων. Και όλα φωτογραφίζουν το ότι πρέπει να φύγει ο Άγγελος, να το φάνε. Ναι, ακόμα ναι, ναι, και η περιγραφή στο κανάλι, το Open, του Ιωάννη Σαββίδη. Έτσι, αυτό εδώ πέρα, αυτό το σκουπίδι που περιέγραφε χθες, όχι, βάζει γκολ, πιπέρι, βάζει πιπέρι την κολάρα ο Φουρτούνης. Ναι. Ο ναι, Φουρτούνης ωραία, βάζει την κολάρα στο 86 και έχει άλλα 9 λεπτά. Που δεν ήταν 9, ήταν 11, γιατί κράτησε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Και λέει δώρον άδωρον, λέει το 2-3. Τι λες, δε κουράπιε. Δώρον άδρον, άμα παίξουν όλα γίνονται. Τι λες, ρε κουράπιε. Ένα πονταλάκι μπορεί να μετρούσε το μετά. Χωρίς άχνη. Ναι, ναι, ναι. Κουράπιε, χωρίς άχνη. Είναι... Θέλω να το φάνε τον άνθρωπο. Εντάξει, δηλαδή, πρόσεξε, ρε φίλε, έχεις άλλα 11 λεπτά να κάνεις το 3-3 και παίζεις με 10, έτσι. Τραυματίστηκε ο Σιώπης το παιδί, μόλις μπήκε. Κατάλαβες. Δεν βλέπετε τι κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Και βγαίνει ο άλλος αυτός εδώ πέρα που περιγράφει και λέει δώρον άδρον. Αντί να πει ναι, πάμε ρε εσύ. Να συνήγω να δώσει. Ναι. Δηλαδή εκεί τι γίνεται. Ναι. Δείχνει τη γραμμή που έχει πάρει. Ναι. Το σκουπίδι αυτό που κάνει την περιγραφή. Κατάλαβες. Α, στο κανάλι. Γιατί μιλάμε για σκουπίδι. Στο κανάλι του Προέδρου γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια είναι στο κανάλι του Προέδρου. Στα αθλητικά. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια. Κεραυνοί, κεραυνοί. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω, ρε φίλε. Προτιμώ να δω αθλητική Κυριακή παρά αυτά τα σκουπίδια. Τι? Άλλα σκουπίδια εκεί. Πολλά σκουπίδια. Άντε ρε, έχω ματερίδι. Λέει την αλήθεια. Κάλεσε το Ζέρβα να μαζέψει τα σκουπίδια. Ο Ζέρβας πήγε στη συνέλευση του ΠΑΟΚ σήμερα. Στην γενική συνέλευση. Το περιμένουμε και συνέλευση του Άρτιο, κύριο Ζέρβα. Ναι, το είπε ο άνθρωπος. Εύχεται τα καλύτερα για όλες τις ομάδες της πόλης. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, είπε. Σοβαρά, δεν είπε να πέσει ο Άρτιο. Κάθε χρόνο πάει πριν βγει δήμαρχος ο Ζέρβας. Να τι, τον περιμένουμε και στο τέτοιο του Άρτιο. Γιατί να με, δήμαρχος πόλης είναι. Το ταχυάο σαν αφέντη μπορεί να έρθει για τις επόμενες εκλογές. Να βάλει θεμέλια. Τέτοια εκπομπή δεν υπάρχει, οπότε τα λέει ο ένας και ο άλλος. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες με τον επιθετικό τι γίνεται, ρε, έχεις καμιά πληροφόρηση? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό να μπω εγώ σε συζήτηση. Ποιον επιθετικό, σέντερφορ θέλεις? Ναι, ρε φίλε. Δεν θα πάρει σέντερφορ. Εγώ αυτό άκουσα στην ΕΡΤΡΙΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα πάρει σέντερφορ. Γιατί? Έτσι είπε στην ΕΡΤΡΙΑ, φίλε. Λες, δεν βγάζω από το μυαλό μου. Τώρα βέβαια μπορεί να. Δεν θα πάρει σέντερφορ. Βασίστηκαν πάνω σε ένα post που έκανε στο Instagram μια ερώτηση που τον κάνει τον Γιώργο Σαββίδη. Μια χαρά είναι ο Ακπό. Και είπανε, πρόεδρε, λέει, ποιον θα πάρουμε για επιθετικό. Και λέει, ο Πάκο έχει τρεις επιθετικούς. Δεν τα λέω, εγώ δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Έχει, λέει, τον Αγκόπ. Ποιον? Τον Αγκόπ. Να μην, δεν τα λέω. Τον Σβιντέρσκι και τον Κουλούρη. Ποιο Κουλούρη? Τον Κουλούρη. Ο άλλο Καρέλη τι έγινε? Α, τον Καρέλη. Πάει ο Καρέλια. Αντίο. Αντίο ο Καρέλια. Αυτή είναι η τρεις. Του Κουλούρη θα φύγει, ρε παιδιά. Αλλά. Καλά σου λέει. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Άστο. Ναι. Άστο, να σκάσει μόνο του. Να σκάσει μπόμπα, μπούμ. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλές διαπραγματεύσεις.
Και κανείς δεν ξέρει τίποτα, να ξέρεις. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξουν τα μαντάτα. Θα μάθουμε. Και κάποιες μεταγραφές, να ξέρεις, 1-2 θα γίνουν λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να το δημογράψω αυτό. Γράψω αυτό από μένα. Πού τα αρχίζει το πρωτάθλημα, ούτε ξέρω. Μέσα Αυγούστου. Μετά, γύρω στα 20 Αυγούστου. Πάντως την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη, μην ξεχνιόμαστε, δεν ξέρω και ο Πάκνο, γίνεται κλήρωση το 19 Ιουνίου γίνεται η κλήρωση. Την άλλη Τετάρτη. Για το UEFA. Γιατί το Champions League δεν γίνεται. Για το Champions League. Για όλα γίνεται. Την άλλη Τετάρτη δηλαδή θα έχουμε θεματάκι, βέβαια. Να δούμε με ποιους θα πάμε, τι θα κάνουμε. Βέβαια. Εντάξει. Βλέποντας τι κάνοντας. Εκδρομούλες, τέτοιο να. Ναι, αυτά. Για να δούμε. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Υπάρχει ένα κράτος, όπως ξέρουμε, που λέγεται Ισλανδία. Mm-hmm. Έχει όλο και όλο 350.000 κατοίκους. Ψαράδες, οι πιο πολλοί. Ναι. Λέμε. 350.000 κάτοικοι βγάζουν μια εθνική ομάδα η οποία κερδίζει την εθνική Τουρκίας με τα εκατομμύρια που εμείς φοβόμαστε γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι θέμα του αν έχεις ή όχι παίκτες. Κάτι γνώμη μου, το βασικό που χρειάζεσαι είναι οργάνωση. Είναι δηλαδή να μπορείς να μαζέψεις 16 παίκτες, όποτε το κάναμε και εμείς, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κορμό, ο οποίος δεν θα εναλλάσσεται, θα είναι 16 σταθεροί. Να μπορέσεις να τους ενώσεις, να τους κάνεις ομάδα, για να μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια που θα έρθουν. Και το βασικότερο απ' όλα, ξεκινάμε κάθε φορά, έτσι είμαστε φτιαγμένοι, δεν ξέρω, ξεκινάμε από το τέλος. Όταν ξεκινάς, ξεκινάς από την αρχή, δεν ξεκινάς από το τέλος. Όταν ξεκινάς από την αρχή σημαίνει ότι φτιάχνεις ομάδα, δεν σε ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, έστω για ένα πανευρωπαϊκό, έστω για ένα παγκόσμιο, και παίρνεις παίκτες, όχι αυτούς που θέλουν οι άλλοι, αλλά αυτούς που θα μπορέσουν να είναι δεμένοι και να είναι ομάδα για πολύ καιρό. Όχι αυτοί οι οποίοι είναι βεντέτες, οι βεντέτες δεν κάνουν καλό σε καμιά ομάδα. Να έχεις μία βεντέτα, το πολύ δύο. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι αυτοί που θα κάνουν τη δουλειά. Σωστό. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά που είδα σε αυτά τα παιχνίδια, τρία παιχνίδια παίξαμε με τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες. 16 κόρνερ είχαμε τώρα στο τελευταίο, δεν μπορούσαμε να έχουμε μια ευκαιρία. Δηλαδή καθίσανε ποτέ στα κόρνερ να κάνουν κάτι? Υπάρχουν κάποια συστήματα να ακολουθήσουν ή ο καθένας τραβάει το δρόμο του εκεί μέσα? Από ό,τι φάνηκε, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Ακριβώς. Δηλαδή, και άμα θέλετε να δείτε στατιστικά. Αυτό είδαμε. Αγωνιστικά αυτό είδαμε. Ότι ο καθένας μέσα, στον αγωνιστικό χώρο έκανε ό,τι ήθελε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ήταν μια αγωνιστική. Γιατί υπάρχουν τζαβάρες. Μια αγωνιστική αναρχία. Έφαγε τον τζαβάρα στη μάπα εδώ στον ΠΑΟΚ. Τώρα τρώει τους ανάλογους τζαβάρες στην Εθνική. Απλό είναι. Έτσι. Μια ζωή παίζει στο εξυλαστήριο θύμα, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο τον κάνανε αυτή τη στιγμή εξυλαστήριο θύμα. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει με κανένα προπονητή. Όποιος και να έρθει δεν θα έχει αποτέλεσμα αν δεν αλλάξει όλο το σύστημα. Να μπορέσει δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων ή ένας να έχει λόγο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τίποτα. Στη συγκεκριμένη θέση, φίλε φιλάρετε, ο προπονητής που κάθεται στον πάγκο της Εθνικής ή κάθεται και παίρνει το χαρτάκι, για να τα λέμε με τα πράγματα με το όνομά τους, που το δίνουν και βάζει αυτούς που πρέπει να βάλουν για συγκεκριμένους σκοπούς, ή δεν το δέχεται και τον τρώνε. Αυτό γίνεται με τον Άκη Αναστασιάδη τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος παίκτης έφυγε από την Ξάνθη και πήγε στον Ολυμπιακό. Ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της Εθνικής, Ο Σάββας ο Παντελίδης. Έφυγε από την Ξάνθη ένας παίκτης και πήγε στον Ολυμπιακό και μόλις έγινε η μεταγραφή πήγε κατευθείαν Εθνική. Ναι. Δηλαδή πριν από τον Ολυμπιακό δεν άξιζε αυτό. Όχι, γιατί μου ρωτάει εμένα προλίγο. Ο Λουτσέσκου, καλά σου λέει. Ρωτάει. Ο Λουτσέσκου να είναι.
Ναι. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Εμένα με ενδιαφέρει βέβαια, να πέρα, αλλάξει την νοοτροπία. Δεν έπαιρνε χρυσάδε, κάτσε λίγο, είναι ο χρυσάδε. Δεν έπαιρνε χαρτάκι, βέβαια. Βέβαια. Τι λες, ρε φίλε. Βέβαια. Και στον ΠΑΟΚ έπαιρνε. Στον ΠΑΟΚ έπαιρνε. Ποιος δεν έπαιρνε. Είναι... Σοβαρά μιλάμε. Άκουσε. Άκουσε. Είναι όχι. Εύκολη απάντηση γιατί είναι πρόσαβίδι ο Σάντος, κατάλαβες. Είναι πιο πρόσαβίδι. Ναι. Κιώνα, το Κατσερίδη... Κατσερίδη τον έφερε ο Λουτσέσκου, τα ξέρεις καλά. Αυτό σου λέει. Ναι. Ο Ιός τον έφερε, το Κατσερίδη. Εντάξει, μπράβο. Μην τρελαθούμε. Έλα, αλλά ο Ιός καλά θα είναι μαζί με τον παπά να βάζουν λεφτά, να μην ασχολούνται με αυτά. Α, σας φέρουν άλλοι. Έλα, φιλάρετε. Έφυγε ο Βαθύλακος. Αυτό που θέλω να πω είναι, αν θέλει κανείς μπορεί να το παρατηρήσει, ναι. Αυτά τα παιδιά που παίξαν εκεί, κακομαθημένα τα κάποια, γιατί δεν κοιτάνε την εθνική, κοιτάνε την πάρτη τους και μάλιστα χοντρά. Δηλαδή ποσό σε ενδιαφέρει αν φάνε και 15 γκολ. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Αυτή την οτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Φιλάρετε, επειδή ακούς όλες εκπομπές, αν θες να αφοπλίσεις τον Βαθύλακο, κατάλαβες είναι ο Βαθύλακος. Αν θες να αφοπλίσεις τον Βαθύλακο, συμφώνησες αυτό που θα πει για τον ΠΑΟΚ το πρώτο μαζί του. Δεν έχει κάτι άλλο να πει μετά. Κολλάει το μυαλό του και κοιτάει τα βάνια αν έχει βριζόλες, να ξέρεις. Σ' ακούει το. Ανέβει με το, ανέβει με το λεωφορείο στον έκτο. Πάντως γεγονός είναι ότι ο τρόπος που μπορεί να επιχειρηματολογήσει δεν πάει να είναι το άσπρο μαύρο. Είναι τόσο σωστά διατυπωμένος. Ναι. Χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία για να το αναιρέσεις. Δηλαδή είναι ωραίος, πολύ ωραίος. Άμα θα πας στην αποθήκη του, έχει 4 δωμάτια με βιβλία του Γκέμπελς. Δεν γίνεται, θες δεν θες το μαθαίνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, ξέρεις τώρα, έτσι, είναι τα ΙΕΚ του υπογείου. Δεν είναι. Μετά τα ΙΕΚ θύρα 4, μάθαμε και τα ΙΕΚ. ΙΕΚ θύρα 4 είναι πάνω. Απλά ξέρει και μπορεί και επιχειρηματολογεί, δείχνοντας το μισό, ξέρεις, η μισή αλήθεια, είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί... Απλά δεν το βλέπεις ολόκληρο. Εντάξει, εγώ τα θέλω να διασκεδάσω. Αυτό θέλω, θέλω και να τελειώσω με αυτό. Τα θέλω να διασκεδάσω. Ακούω να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Εκεί διασκεδάζω πραγματικά. Θα κάνω. Ναι, ναι, θα κάνω. Λοιπόν, να σε καλά, φιλάρετε. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Αν θέλει κανείς, ας αναζητήσει, γιατί υπόθηκαν πολλά για το Φορτούνι. Πόσες φορές έχασε την μπάλα χθες, πότε ήταν. Και πόσες φορές έδωσε λάθος μπαλιά για ένα γκολ το οποίο έβαλε και μπράβο του, αλλά μα την αλήθεια κατέστρεψε την εθνική με το παιχνίδι που έκανε. Γεια και χαρά. Γεια σου. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι όντως έκανε πολλά λάθη στο δεύτερο μήχρονο, αλλά ήταν και μόνος του στο δεύτερο. Ναι, ήταν μόνος. Ειδικά μετά το 85. Δεν τον πάω, το Φορτούνι, γιατί ήταν ο καλύτερος. Αλλά χθες είχε βάλει ένα φανταστικό γκολ. Άσε το γκολ μόνο δεν είναι. Κατ' εμέ, έχει κάνει πολύ σωστή παρατήρηση γιατί βλέπει, νιώθει ο φιλαρέτος. Έκανε πολλές λαθασμένες μεταβιβάσεις. Εγώ το είπα. Αλλά λέω ότι καλό έγινε επιθετικά κυρίως. Έγινε από αυτόν, από τα πόδια του περνούσε. Εντάξει. Ναι, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Άγγελος... Μοσχοβίτης είσαι. Εσύ είπα εγώ να σε πάρω στο συγκρότημα εσένα. Κάνω φίρμα θα σε κάνω, έχει καλό αυτή. Θα χαιρετήσω και τον Ζάχο δίπλα. Γεια σου, Μοσχοβίτη. Το μικρό σου πώς είναι, να σε... Καλά, μην το λέμε Μοσχοβίτη. Ας το Μοσχοβίτη είναι σκέτο, μην το ψάχνεις άλλο παλικάρι. Εντάξει, Μπρέζνιεφ θα σε λέω εγώ τότε. Μπρέζνιεφ, πες μου, όπως θέλεις. Δεν με πειράζει. Περεστρόικα. Αυτή μας έφαγε, στο τέλος μας. Λοιπόν, ο Αγγελάκος, Αγγελάκος, Άγγελος, λέει σωστό. Αγγελάρας. Λοιπόν, Αγγελάρας, έτσι έτσι. Πληρώνει αυτό που δεν, ας το πω, συμβαδίζει με έναν επαγγελματία προπονητή, το φίλο Τιμότου. Άγγελε, στάπα και στον ΠΑΟΚ να μην είσαι δεύτερη φορά επισαβίδι. Στείλτε όλους τους ξέρεις έναν και έναν, φέρε 15-17 κότσιρες, το παλικαράκι σκύλια θα τον έβαλε μέσα. Αυτός που είναι, εμένα μου άρεσε πολύ αυτός, δεν ξέρω. Πού παίζει αυτός ο κότσιρες. Κοίταξε, Ζάχο, ναι. Ο Μοσχοβίτης βλέπει μπάλα, αγαπάει. Δεν ξέρω που παίζει, δεν σου κάνω πλάκα, δεν ξέρω που παίζει. Πού παίζει αυτός. Έτσι. Πού παίζεις. Στον Αστέρα παίζει. Λοιπόν,
Άγγελε, και θα κάνει ομάδα. Το Λάμπρου γιατί δεν τον έβαλε, κύριε φίλε, λίγο να παίξει. Το Λάμπρου, λέω, τον. Το Λιμιό. Μα το είδε προηγουμένω, τάπατε. Για να μην πληρώσει ότι του πάω κτλ. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Εγώ δεν θέλω όμω. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω τέτοιο στην ομάδα. Εγώ θέλω ένα προπονητή που να μην μασάει από κανέναν. Αυτό δεν σου λέω. Από κανένα όνομα και να πει όπω έβαλε τον Κότσιρα και καλά ξηγήθηκε. Να έχει και τον Λάμπρου, να έχει και τον Κίτσιου, να έχει και τον Λιμιό μέσα και να τους πει. Να τους πει. Τα ίδια πράγματα λέμε. Να τους πει, αυτή είναι, είμαι ο προπονητής, είναι η επιλογή μου. Γι' αυτό δεν με βάλατε για να επιλέξω. Να τους ξεφτυλίσει αυτό. Λέω. Και κάτι παρατηρήσατε. Ναι. Ποιος έπαιξε μέσα από τον Κότσιρα άλλο παθιασμένα για την ομάδα και για τον προπονητή? Ο Ζέκα. Ποιος? Ναι, ήταν οι τρεις όλοι και όλοι, ακόμα ένας. Ο Σιώβας. Είσαι αρχηγός. Ποιος το παίζει, εσύ το παίζεις, Τάσο? Ναι. Δεν παίζεις, ρε πάντα. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δεν είναι μισή κλίκα των άλλων των δύο, κατάλαβες? Ναι. Και το γουστάρει τον Άγγελο. Γιατί ξέρει ότι είναι καθαρός και ο Σιώβας είναι καθαρός. Το έδειξε το παιδί. Ναι. Σκύλιασε για το τόσο μπόρεσε, ό,τι μπόρεσε το έκανε. Εγώ αυτούς τους τρεις είδα. Τον Ζέκα, τον Σιώβα και το. Πώς λένε τον παλικάρα για τον Κότσιρα. Και τον Κότσιρα, ναι. Κότσιρα, ναι. Ο Πέλκας μας, Τάσο, τι να κάνω, Παοξίδης είμαστε, αλλά δεν τράβηξε το παλικάρι, τι να κάνω. Εγώ δεν είπα ότι τράβηξε, ρε φίλε. Έτσι, δεν είπα ότι τράβηξε, δηλαδή. Αλλά ποιος τράβηξε, ναι. Δηλαδή, ο Πέλκας. Είναι και παίκτης, δηλαδή, που θα παίξει όλη η ομάδα, να ξέρεις. Ναι, άμα δεν παίζει όλη η ομάδα και μπράβο, μπράβο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει αυτός να κάνει την αρχή και να ακολουθήσει όλη η ομάδα, αλλά να δεις ότι όταν είναι καλή απόδοση ο Πέλκας και κερδίζει η ομάδα, και παίζουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Αυτό να το έχεις παρατηρήσει. Όλα τα παρατηρεί ο Μοσκοβίτς. Όλα. Ναι. Τα πάντα, ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και το τι γίνεται, τα παρακολουθώ σχεδόν όλα. Μην είμαστε και υπερβολικοί, αλλά σχεδόν όλα τα παρακολουθώ, γιατί μου αρέσει. Είναι το δεύτερο που αγαπώ μετά από κάτι άλλο. Mm. Λοιπόν, άκου τώρα να σε πω κάτι, Ζάχο και Τάσο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φίλε μου Άγγελε, σε αγαπάμε όλοι, εντάξει με τις παραξενίες με αυτά. Λοιπόν, και σε αγαπάει και ο κόσμος του Ηρακλή, αρκετοί από αυτούς, γιατί είχαν εκεί έργο. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Κάνε τις επιλογές σου, πες είμαι αυτούς ή γεια σας. Γιατί διαφορετικά θα πεις το γεια σας και δεν θα κάνεις τίποτα. Και θα πας ως πρόβατον επισφαγή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος δεν τη βλέπει, συγγνώμη παιδιά, αλλά είναι βαθιά ανοιχτωμένος από ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα είπατε μόνοι σας, τα ακούω και εγώ, τα βλέπω. Γιατί ακούω και άλλα ραδιοφωνώ από κάτω στο χωριό που ξέρω σαν κάλπικη δεκάρα. 30 χρόνια ζήσα κάτω, εκεί μεγάλωσα. Έγινε Μοσκοβίτη. Την οτροπία όλοι. Εντάξει, επειδή θέλετε βιάζεται να κλείσετε, okay. Άντε να σας πω μια όμορφη βραδιά. Έχουμε άλλες δύο-τρεις γραμμές, ρε Μπρέζνιεφ. Έγινε πάλι καρυμό, έγινε. Άντε. Καλό βράδυ. Γεια σου, Κορμπατσόφ. Ερεστρόικα. Πάμε στου επόμενου. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε. 23, 10, 2, 87 και 3 χταράκια για ένα ταρτάκι ακόμα, παιδιά. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνετε? Έχω στρίφωνε, φίλε. Λέω, έγινε ο κόσμος έτσι που φοβάται να πει και το όνομά του, ρε παιδιά. Γιατί μου, δηλαδή, προαιρετικά πώς το λένε στο όνομα και λέει, άσε, πες μου. Έλα, Βασίλη, τώρα, σιγά. Που καταντήσαμε, ρε. Ο Αργύρης είμαι, τι κάνετε? Γεια σου, Αργύρη. Ζάχο. Ναι. Σε αντιπαθούσα πολύ, αλλά τώρα χωρίς εσένα δεν γίνεται, ρε Ζάχο. Είδες, φίλε. Είσαι πραγματικά, ρε Ζάχο. Φίλε, λογικό είναι. Τι να σε πω. Δηλαδή, έχω τη γνώμη μου αντιστάθηκε 360 μοίρες για σένα. 360 μοίρες στο ίδιο σημείο είσαι, 180. Ναι, 180. Αργύρης, μη λες 360, Αργύρη, να ξαναπάμε στο άλλο. Ξέρεις ότι δίπλα στον Τρέγια όλοι βελτιώνονται. Απέκτησε χιούμορ δίπλα μου, το είδες? Όχι, να. Είστε αγαπημένοι, μακάρι πάντα έτσι να είστε. Όχι, να είστε γεροί. Τι θέλω να πω. Όχι, εγώ δεν, με την εθνική δεν ασχολούμαι, ούτε όταν είχαμε πάρει και το ευρωπαϊκό δεν ασχολιόμουν. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, και εμείς δεν τρελα. Κοίτα, άκουσα. Έλληνες μας θέλουμε να κερδίσει η εθνική, αλλά δεν πεθάνουμε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Όχι, δεν τρελαθούμε. Ούτε κρύο με κάνει, δεν ζέστη. Ακριβώς έτσι. Εγώ βέβαια καταστράφηκα χθες με την εθνική, τέλος πάντων. Μόνο αυτό. Πάμε στα άλλα. Ήθελα να πω ότι από το κοινωνικό μου περιβάλλον και επειδή είναι μεγάλο, βλέπω ότι ο κόσμος
του πάω και στα, τα διαρκεία θα τα μασίσει για πλάκα. Όσα βγάλει πάει πάω. Είναι δηλαδή μεγάλη ζήτηση που θα και πιστεύω φέτος να μην βγαίνουν και εισιτήρια. Ας τα κάνει όλα τέτοια και ας κρατήσει μόνο την 8 για τους φιλοξενούμενους άμα θα έρθουν. Αργυρί, να ρωτήσω ναι. Κάτι. Κάτι θυμάμαι ρε φίλε, συγγνώμη που έλεγαν έτσι όταν τελείωσε το πρωτάθλημα θα μπουν οι μπουλντόζες, έτσι θα πέσει το να κτιστεί το. Τι γίνεται αυτό το πω. Να πω, ξέρεις, είμαι με μια βαριοπούλα και περιμένω να δώσει το σύνθημα ο πρόεδρος να πάω να ρίξω εγώ την πρώτη σφυριά. Να πέσει στο γήπεδο. Ναι. Ό,τι έχει πει μέχρι στιγμής πάντω σιγά σιγά το υλοποιεί. Δεν διαφωνώ. Λέω πότε είμαι έτοιμος με τη βαριά. Περιμένω. Το προτιμώ. Θα το κάνω τον χρόνο. Προτιμώ να περάσει ένα χρόνο ακόμα παρά να πάθω αυτά που έπαθε η Χάρτινη. Εγώ πάντω για να δεις ότι είμαι συμπολίτης και σα αγαπάω, περιμένω να βοηθήσω. Καλά, εντάξει, μην στεναχωρήσεις. Γάχο, πολύ μ' άρεσε όταν είπες όταν παίρνω τα πρωταθλήματα, εγώ φεύγω παιδιά, πάω στο χωριό και θα γυρίσω Δευτέρα. Γιατί ψέματα. Και εγώ αυτό θα έκανα. Γιατί αυτό, τι. Τα λες όπως είναι, δηλαδή δεν κρύβεσαι. Τι να πω ρε φίλε ψέματα, να πω. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Γιατί μπράβο ρε Ζάχο. Δηλαδή σε εύχομαι μέσα στην καρδιά να ζεις άλλα 50 χρόνια. Τι, 100 θα γίνω ρε φίλε. Να είσαι γερός και τρέχεις άλλα 50. Και 5 από μένα. Άκου τι είπε, αλλά άκου τι είπε. Δεν είπε εύχομαι να ζεις ένα τίτλο, να ζεις άλλα 50 χρόνια. Άλλα 50 χρόνια άτιτλος. Ναι, όχι, δεν είπε ούτε άτιτλος. Το εννοούσε, δεν το κατάλαβα. Όχι, το είπε καλά, ρε. Τάσου τα λέει. Φέτος ο στόχος του Άρη είναι να ξαναβγεί η Ευρώπη. Ναι, και το κύπελλο. Και αν μπορεί να πάει τελικό, έτσι δεν είχες πει. Να πάρει το κύπελλο, τελικό δεν μου λέει τίποτα. Ναι, να πάρει. Εντάξει, στο κέντρο. Τέσσερις τελικούς πήγα και γκολ δεν φώναξε. Έχει δίκιο. Εύχομαι να πάει. Τέσσερις τελικούς πήγα. Να πάει τελικό και να το ξαναχάσει. Ναι. Θα πονάει και καλά. Σαν τελικό θέλω να ρωτήσω τον Ζάχο. Πάμε. Γιατί τον είπα πολλά καλά. Ναι. Θέλω να με πει. Πόσο πιστεύεις ανά 10 άτομα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Ανά 10 σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά κέντρο. Ανατολικά. Πιστεύεις είναι. Ανά 10 άτομα πιστεύεις πώς είναι Παοξής, πώς είναι Αριανή και πώς είναι άλλες ομάδες. Τι μου, για το κέντρο μπλα, με αυτό που λέμε τώρα Δήμο Θεσσαλονίκης, Πολεοδομικός. Όλο. Από Νεάπολη, Κορδελιά, όλα. Τι όλα και όλους τους Δήμους. Δήμου του Νομού Θεσσαλονίκης. Εγώ όταν λέω, άκουσα, είμαι σαφής αυτό που λέω. Μέσα στην πόλη, λέω, όταν λέω πόλη, εννοώ το Πολεοδομικό. Είναι η Αριανή, λίγο περισσότερη με βραχιά κεφαλή. Γι' αυτό πήρε 67% ζέρβας. Γι' αυτό πήρε, ναι. 40 χρόνια δεν είχες δίπλα. Δικαίωση τρέγια. 40 χρόνια δεν είχες. Είπα 70% με γράφει, περίμενε. Μου λέει, γιατί και εσύ όπως με θα σου πω κι εγώ. Μου λέει, άλλος λέει, σοβαρός λέει, Παοξής δεν ήταν, δεν κατέβαινε λέει υποψήφιος. Κατέβηκε το 15 μία φορά. Ναι. Καλαφάτης τι ήταν. Μία φορά ο Καλαφάτης είναι πιο γνωστός Παοξής ή ο Ζέρβας. Μία φορά στα 30 χρόνια. Να μην τρελαθούμε. Λέω, απαντάω. Και τι δεν το ψήφισα το Καλαφάτη Παοξής 67%. Ένας υποψήφιος στα 30 χρόνια. Μπουγάτσας έγινε. 30 χρόνια. Τι? Ένας υποψήφιος τα τελευταία 30 χρόνια. Ποιο ένας υποψήφιος? Ο Καλαφάτης. Γιατί δεν τον ψήφισαν οι υπόψηφοι? Ψήφισαν τους έρωτα, το 67% δεν ψήφισαν. Γιατί τον μπουτάρι ψήφισαν οι υπόψηφοι? Φρέσκα αυγά. Το μπουτάρι ψήφισαν. Φρέσκα αυγά. Είσαι 67%. Για να το δούμε και το δήμαρχο. Να το δούμε. Να το δούμε. Αυτός γιατί... την έπαρση. Αυτός είναι επαρσιμέας στο δήμαρχο. Να το δούμε έτσι. Είτε θα, ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες για την αποπεράτωση της κατασκευής. Μακάρι να κάνουν έργα για το καλό. Και είπε ότι θα λειτουργήσει και υπέρ όλων των υπολείπων ομάδων της. Μακάρι να το δούμε. Μακάρι. Τα λοιμά που λες. Μακάρι είναι και νέος, μπορεί να τρέξει τουλάχιστον. Άντε κλείσε να πάρουμε και τον άλλο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στον επόμενο. Δύο τελευταίοι. Επόμενο, τα ξέχασα όλα τώρα. Ω, καλώς τον. Ποιος? Τι κάνετε? Καλά, ό,τι κάνουμε ακούγεται. Καλησπέρα. Τάσο. Έλα, δηλαδή τώρα αυτοί οι Νοτοπούλου και ο Ορφανός τι θα ψήφισαν τα Χιάου. Τι πιστεύεις και τα βάζεις με τους Παοξίδες ότι είναι Παοξίδες και αυτοί οι περισσότεροι. Εγώ ξέρω, να το πω, στο πω διαφορετικά για να μην γίνομαι μαϊντανός αδερφέ. 67% ψήφισε το κέντρο της πόλης Παοξί δήμαρχο. Τώρα αν ήταν Παοξίδες ή όχι, δεν ξέρω. Επειδή στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία ο Ταχιάος. Η Νέα Δημοκρατία πήρε το ποσοστό της. Είσαι ξύπνιο παιδί. Λάθος επιλογή. Φίλε, πήρε 23% ο Ταχιάος στον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε εγώ. Συγγνώμη, εγώ ρωτάω, εγώ απαντάω. Μια ιστορία. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Το 69 δούλευα στη Γαβέτα σε ένα θείο μου σε ζαχοπλαστείο. Και δεν είχε τηλεοράσει και μαζευόντουσαν. Ζαχαροπλαστείο. Αν έλεγες ότι είμαι πάω και εκεί μέσα, θα πέφταν από τα γέλια κάτω. Ναι. Ενώ αν έλεγες ότι είναι Άρη, σε πήγαινα εκδρομή στον πύργο του Άιφαλ. Εγώ μου, μην πιστεύετε, βρε.
Με τι να μην πιστεύουμε τώρα, να μας τρελάνετε. Εσείς ό,τι πήρατε, ό,τι θέλετε επιβεβαίωση. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση θα σε κάνω. Να πει ότι είναι δίκαιο το πρωτάθλημα, ότι πήρατε πρωτάθλημα. Άλλη ερώτηση θα σε κάνω. Ποιοι είναι πιο πολύ βάρια, είναι οι ΠΑΟΞίδες. Ήδη δεν πιστεύετε ότι πήρατε πρωτάθλημα. Σε ρωτάω κάτι, ποιοι είναι πιο πολύ, ΠΑΟΞίδες ή Αριανοί. Κάνε την ερώτηση καλά όμως. Πού να είναι, ο Άρης άμα πάρει ένα τίτλο δεν αξίζει. Βρε άνθρωπε του Θεού, πιο πολύ ποιοι είναι οι ΠΑΟΞίδες ή οι Αριανοί. Τασού, είναι ξεπανισμένοι πολύ Αριανοί. Θα μου απαντήσεις, ποιοι είναι οι ΠΑΟΞίδες ή οι Αριανοί. Βάζεις τον Κακάτσι να πούμε, σου δίνει κύπελα, σου δίνει αυτά. Αλήθειες να λέτε, μη βγαίνετε στο ράδιο και μόνο αυτά. Άρα, πες εσύ τις αλήθειες δικές σου. Κατάλαβες, να σου ναι, πω φίλε, εγώ αλήθεια. Ναι, ναι, φίλε, πες μου αλήθεια. Να σου πω μία για τον Ζαγόρα που έχετε εκεί πέρα διευθυντή. Ναι. Ακριβώς έχει τη στάση του Τσίπρα. Έτσι θα πει και στον Πόβο. Θα πάρεις τον Ζαγόρα και τα πεις αυτά. Όταν δεν θα είναι... Όχι, όχι, ένας άκου, Γιώργος τώρα, ένας Γιώργος δίθεν Αριανός και Ολυμπιακός, μου έρχεται να σπάσω τα πάντα ρε παιδιά. Ναι. Και λέει να πάμε να κάνουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε και εμείς πρωτάθλημα. Δεν έβγαζα γραμμή να τον έλεγα να το βάλει εκεί που ξέρει αυτό το πρωτάθλημα που θα πάρει από τον Ολυμπιακό. Που θα στηθώ εγώ Αριανός να πάρω εγώ πρωτάθλημα. Έτσι σχέδιο. Άκουρε τι κάθεται και λέει ο αλήτης. Τι λέει. Μην χαρακτηρίζει. Μην χαρακτηρίζει. Το αποσύρει. Αν έχεις παράπονα, πάρ' το πίσω αυτό. Πάρ' το πίσω, πες το παίρνω πίσω. Αποσύρει, το αποσύρει. Αριανός θέλει να πάρει πρωτάθλημα, έτσι σχέδιο. Λοιπόν. Δεν με απάντησες. Πιο πολύ ποιοι είναι οι ΠΑΟΞίδες ή οι Αριανοί. Τι θες να είναι, ρε αγόρι μου. Πες μου, ποιοι. Το είπα το παράδειγμα. Τι είναι, ΠΑΟΞίδες ή Αριανοί. Στην πόλη. Αριανοί. Άντε, καληνύχτα. Στην πόλη, δεν το έβαλε καλά το ερώτημα. Καληνύχτα. Λοιπόν, γενικά μιλάω, ρε φίλε. Γενικά δεν τον είπε. Γενικά στην πόλη νόμιζε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο το φίλο. Ντρέπεστε ακόμα και να πείτε αυτό μερικοί. Αυτό εδώ είναι τώρα 70 χρονών και ντρέπεται να πει ότι ΠΑΟΞίδες. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, το ξέρει όλη η Ευρώπη. Ο Παναγιώτης, δύο μηνυματάκια στα γρήγορα. Και είναι ακόμα τώρα, και είναι ακόμα περισσότεροι, γιατί με την κατάκτηση του Νταμπλ γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες νέα ΠΑΟΞάκια. Εκατοντάδες χιλιάδες νέα ΠΑΟΞάκια. Εγώ βλέπω σε όλα τα δημοτικά που περνάω απ' έξω όλα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης, να διαβάζουμε και τα φανέλα μηνύματα. Του Άρη ντρέπονται να φορέσει. Άμπιλ, έτσι λες εσύ. Τι, 50 χρόνια άτιτλοι. Ζάχο. Και τρεις υποβάσμοι. Ζάχο. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει ντάμπλ. Αν μπει ο Σαββίδης, ελάτε Αριανή να κατεδαφίσετε την Τούμπα, θα του βγει και τσάμπα και σε χρόνο ρεκόρ θα πέσει. Ποιος λέει. Και ο Βασίλης Ζάχος, καλησπέρα, πες στον Τρέγια ότι ο Λιμνιός παίζει στην Άντερ 21 ναι. Της Εθνικής. Ναι, μπορεί να παίξει στους άντρες όμως. Από χθες λέει για Λιμνιό. Ο Ιντέγε, έρχεται ο Ιντέγε. Εντάξει, δεν διαβάζετε αυτό που λες, Βασίλη. Έρχεται ο Ιντέγε, Τετάρτη έρχεται, θα τα πούμε και αύριο εδώ με τον καλεσμένο. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου φίλε μου, αν θέλεις. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ο Γιώργος με τα μέλια. Τι κάνετε. Ανάτος. Ο Γιώργος. Καλώς ο Γιώργος. Θα βάλουμε και κάνα του χρόνου, ρε. Ε. Για να βάλουμε, ξαναπάρεις την Τρίπολη που θα περάσει τον Άρη. Ξέρεις τι στιγμή να βάλεις. Να δω τις μεταγραφές σας. Βάλε. Την ΑΕΚ τώρα θα βάλουμε. Αν περάσει την ΑΕΚ. Όχι, όχι. Yeah, παίξε, yeah. Παίξε με τα γκολ του Ιντέγε. Α, αυτό είναι ωραίο, το βάζω. Ναι. Το βάζω, πόσο να βάλω. Ναι. Κάτσε να έρθει πρώτα, βρε, κάτσε να έρθει πρώτα. Ο Ζάκος θα βάλει over 13. Έτσι. Ναι, θα το βάλουμε σε ένα καλό σημείο. Για να δούμε. Έλα, λοιπόν, καταρχήν δεν παρακολουθώ πολύ επικαιρότητα, γιατί είμαι συνήθως φεύγω κατευθείαν στα βουνά, γιατί είναι εποχή τώρα, που και που επιστρέφω λίγο. Λίγο ό,τι μαθαίνω στη τηλεοπτική μαρμίτα που κάνουμε, δεν παρακολουθώ. Πήρα έτσι να σας ακούσω περισσότερο, να πω ένα καλησπέρα. Να σε καλά. Έτσι, να πανηγυρίσω καλά, λίγο με τον Τάσο και τον Ντάμπλ, γιατί δεν είχα πάρει μετά το κύπελο. Τώρα ανοιχτή είναι η πόρτα, οπότε θέλεις έρχεσαι, έτσι. Όταν ναι, ναι, τώρα θα χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα, θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση που βγήκε τώρα. Τέλος τα σενάρια περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον μέσο της Άντερλεκτ Αντριέν Τρεμπέλ. Έβαλε ο Γιώργος Σαββίδης πριν από λίγο. Γιώργο, ξεκινάει εκπομπή και μου διαβάζει. Ο Τρεμπέλ. Ο Τρεμπέλ. Ναι, είπα ρε φίλε, έχει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ για παίκτη της Άντερλεκτ. Ο Τρεμπέλ, πάει αλλά, ο Τρεμπέλ. Αλλά πώς έβαλε τέλος τα σενάρια. Πώς. Έρχεται καλύτερος. Το ρώτησε ένα στο Instagram. Ναι. Ξέρεις, λέει, τον ποδοσφαιριστή Τρεμπέλ και λέει όχι. Και κάποιοι σε ένα σετ κρίνουν ότι έβαλε τέλος στα σενάρια. Καλά, συγγνώμη, τις μεταγραφές χωρίς να ξέρω εσύ. Ο Ιώσο Σαββίδης κάνει τις μεταγραφές. Ο Ιώσο, βέβαια. Ωραία. Ο Ιώσο μονογενής.
Ρετωνίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς φέτος πλέον στόχο έχουμε να πάρουμε το τρίτο συνεχόμενο. Ποιο τρίτο συνεχόμενο? Γιατί όχι και το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο. Α, ναι, φυσικά. Να κρατήσουμε δηλαδή τα σκύπτρα μας. Ναι. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Θα πέσουν, εγώ που κατέβηκα έτσι για μια βόλτα λίγο στην Αθήνα, mm-hmm. δεν το χωνεύουν με τίποτα. Δηλαδή, με όποιον οπαδό και από τους τρεις να συζητήσεις, με εξαίρεση λίγο τους αεξίδες που τα έχουν βάλει με το Μελισσανίδι, ναι, δεν χωνεύεται με τίποτα. Δηλαδή, του χρόνου πάντως το κύπελο θα είναι κυτρινόμαυρο, να ξέρεις. Τι θα είναι το κύπελο? Κυτρινόμαυρο. Κυτρινόμαυρο, έτσι. Ναι, ωραία, άντε να σε δω. Θα το περιλούσουν με μουστάρδα και καράμπογια. Κοίταξε, σίγουρα θα φτάσει στους 16 νομίζω. Από τους 16 μπαίνω, τι σίγουρα. Αυτό λέω. Άρα ο πρώτος στόχος σου επιτεύχθη. Άλλο στόχο να είσαι στους 16 του κυπέλου και καθάρισες. Ωραίο αυτό. Θα σε φτιάξω καλά όταν ερθείς στο στούντιο. Μη σ' αγωνίες. Θα σε περιλάβω. Ωραία, λοιπόν, άντε παιδιά. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό σας βράδυ. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και εσύ και καλή δουλειά να έχεις. Καλό στα μαθηματικά, ε. Ναι. Δεν μου λες, 58 επί 48 πόσο κάνει? 58 επί 48. Θέλω και 58 επί 48, θα σου το κάνω. Εγώ το βρήκα. Πώς το βρήκες, δεν το έκανες. Τι κεφάλας. Πόσο κάνει? 2.796. Κοντά είσαι, καλώς. Πόσο είναι? 2.784, καλώς. Ναι, έπεσα. Πες και ένα 89 επί 91, πόσο κάνει? 89 επί 91. 8.190. 8.099. Καλώς. Όχι, τώρα με έβιασες. Έχω το τι μου και στον αέρα. Άνετα μπορώ να στα κάνω. Έκανα τώρα που δεν κάνω λάθη. Καλώς. Δεν κάνω λάθη. Απλά τώρα με έβιασες και είμαι με τα τέτοια στο. Καλώς. Κατά προσέγγιση, όπως βρήκες τη θέση του Άρη, είπες από 5 έως 7. Όχι, τη θέση του Άρη την βρήκα ακριβώς. Δεν θυμάσαι καλά. Ναι. Τη θέση του Άρη, του, όταν ξεκινήσαμε από εδώ, τι είπα, στον αέρα ναι, το είπα. Ναι. Πέμπτο σου είπα. Ναι, το είπες, πέμπτος. Το είπες, και στο Ραπτόπουλο, πέμπτο είπα. Το είπες. Ο Μπουκάτσα λέει τέταρτο. Εγώ είπα πέμπτο, ούτε έκτο ούτε τέταρτο. Και στο μπάσκετ είπα. 7 έως 10 σου είπα. Το είπες. Εντάξει. Το είπες. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημίες να σας τρέχουν τα σάλια. Έχει το πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας από το Πορκίτο κερδίζετε και έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα. Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Mazda του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο γνωστό πλέον 2310-924-931. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια, καλά άκουσες. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρημα μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που μόλις αναλάβει εσένα, τη σύζυγο και τα παιδάκια. Τα παιδάκια σας, σας κάνει κουκλάκια ζωγραφιστά στην πραγματικότητα. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκια, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο κομμωτήριο Ανανέωση Ανδρέα Παπανδρέου 25 στο Κεφυράκι των Μετεωρών στη Νεάπολη. 2310 για τα ραντεβού σας. 6-16-9-9-9, πανεύκολο. 2310-6-16-9-9-9 να ανανεωθείτε οικονομικά. Κοντά μας ήταν και το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ, του φίλου μας. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο, παιδιά. Αλήθεια λέμε, ενισχυμένο καύσιμο βάζετε στο ρεζερουάρ σας στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα. Κάθε μέρα, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά για το όχημά σας και υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο Εγώ Καυσίμων Τεχνικίδη Ισαάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν απορίες.
2310 611 256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το φίλο μας τον Ισακ Τεχλικίδη. Λοιπόν, πρόστιμο ρε παιδιά 26.000 ευρώ. Ναι. Θα κληθεί να πληρώσει η ΠΑΕ ΠΑΟ και τη συμπεριφορά των οπαδών της στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Αφού δεν υπήρχαν οπαδοί, βρε παξιμάδια. Όπως αποφάσισε, λέει η ΕΠΟ, η Πειθαρχική Επιτροπή. Η ΑΕΚ πόσο έφαγε. Δέκα κάτι. Ναι. Μόλις 6.000 ευρώ η ΑΕΚ. 6.000 η ΑΕΚ, 26 ο ΠΑΟ. Ο κύριος Γραμμένος. Καλά, δεν θυμάσαι και στο τελικό, στο Βόλο. Αυτό το μπουκαλίδι που έφαγε, ποιος ήταν εκεί. 10 αγωνιστικές είχε φάει ο ΠΑΟ. Ναι. 10. 10. 10 αγωνιστικές έπαιξε και σμένο το θηρό. Ναι, ναι, σωστά. 9. Και η ΑΕΚ έπαιξε μία. Ναι, η ΑΕΚ είχε φάει λιγότερο. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα λέτε για τα συνεταιράκια σας. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Σφαγή του ΠΑΟ. 26.000 ευρώ λέει θα πληρώσει η ΠΑΕ ΠΑΟ. Έχεις χρήμα, δεν είναι. Ακούστε, ρε παιδί, για τη συμπεριφορά του οπαδού του τελικό. Μα αφού έγινε χωρίς κόσμο. Ναι. Είστε τρελοί. Τον κύριο Γραμμένο τα παραπονά σου κάνει ένα συλλαλητήριο. Κύριο Γραμμένο, ναι. Να το φοράξει στην έλευση του Άρη. Γιατί είναι και Αργιανάκη, έτσι είναι ο φίλος ο Ραπτόπουλος. Ποιος? Ο φίλος ο Ραπτόπουλος. Ο δικός ο φίλος ο Ραπτόπουλος. Ο κολλητός ο Ραπτόπουλος. Ο δικός ο κολλητός που έτρωγε το φαγητό του κατάπιες. Τι έτρωγα, φίλε, εγώ ένα στίγημα. Στίγημα με προσκαλέσατε, εσύ κέρδισε στίγημα μαζί του, με προσκαλέσατε, ήρθα. Γιατί να μην έρθω. Τζάμπα φαγητό δεν λες, όχι. Ρε φίλε. Ωραίος. Άσε τώρα. Τι να κάνω, 5 χρόνια εκεί πέρα. Αρζάν. Στην τηλεόραση. Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε. Μας χρωστάει. Κι άλλο τραπέζι χρωστάει. Εννοείται. Θα το κάνει. Εννοείται. Και αυτός θέλει κάτι όμως, ο οποίος δεν τη σκοτώ. Θα το σκεφτώ άμα ξαναπάω. Βρίζει, ρε. Βρίζει το γαϊδί. Ναι, είναι ατυχώς όμως. Ναι. Είναι ζώο, όχι είναι άλλος. Είναι βόδι, είναι ζώο. Ναι, είναι μπροστά γυναίκα, είναι ζώο. Δεν πρέπει ναι. Να... Το ζώο είναι, δηλαδή προσβάλλω το ζώο τώρα που λέω, το Ραπτόπουλο ζώο. Ναι. Προσβάλλω το ζώο. Ποιο ζώο απ' όλα. Το μοσχάρι. Το βόδι. Είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω. Αφήνουμε σκητάλη την κλασική έκφραση. Αφήνουμε σκητάλη. Παραδίδουμε, δίνουμε τη σκητάλη. Την αφήνουμε. Ρε. Βρε βλάχο, την αφήνει κάτω. Τι ζώο είναι πού την αφήνει το ράφι. Άντε βρε ζώο, με ρούχα. Άντε βρε ζώο. Κάτω έξω ρε. Μπαμπινιώτη yes, ρε. Μπαμπινιώτη β' εθνική. Γεια σα έξω ρε να κάνω αποφώνηση. Αφήντερζε να πει. Άντε φύγε ρε. Έρχονται, μείνετε συντονισμένοι. Άντε ρε βλάχο από την Νεάπολη να πούμε. Άντε. Λοιπόν, αφήνουμε σκητάλη. Στους δύο Νικόλαους του Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, μέχρι τις 12 σας κρατήσω συντροφιά, από μένα τον Τάσο και τον Γιάννη Τοζάτση στην ηχοληψία. Να έχετε ένα καλό βράδυ.